Καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσουμε να λέμε οτιδήποτε, παρακαλώ πολύ πείτε μου εάν ακούγομαι. Βάλτε θαυμαστικά ή οτιδήποτε σας βολεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ονομάζομαι Μπουντούρης Νεκτάριος, είμαι ο Διευθυντής Προώθησης της εταιρείας Data Ellis Holding και σας καλωσορίζω σε ένα νέο κύκλο διαδικτυακών παρουσιάσεων της Data Ellis Holding, του ομίλου Data Ellis Holding, η οποία πριτανεύει στην ψηφιακή υγεία αλλά και σε συμπληρώματα διατροφής κυταρικής στρέψης. Ο όμιλος, να πούμε, ότι αριθμεί 30 χρόνια σχεδόν πορεία στο χώρο και αποτελείται από ένα μεγάλο εύρος και μια μεγάλη γκάμα γιατρών, φυσικών επιστημόνων, ιατροτεχνολόγων, οι οποίοι δίνουν τη σκυτάλη σιγά σιγά σε μια αντίστοιχα πολύ μεγαλύτερη ομάδα Ελλήνων, Κύπριων γιατρών και επιστοποιημένων θεραπευτών, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταλαμπαδεύουν σε ολόκληρο τον πλανήτη τη γνώση αυτής της μεθόδου. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι όπως έχουμε δει με αυτά που μας βασανίζουν όλο αυτό το διάστημα, τον κορονοϊό όπως ξέρετε όλοι, που μας κλείνει μέσα με την καραντίνα και τα σχετικά και μας απαγορεύει να κάνουμε την καθημερινότητά μας, εμείς βρίσκουμε βέβαια τρόπους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω πως η εφαρμοσμένη μέχρι τώρα ιατρική έχουμε δει πως αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, για να μην πω κυριολεκτικά έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ποια ήταν η δική μας απάντηση λοιπόν της εναλλακτικής, όπως θέλουν να μας λένε, ιατρικής? Βγήκαμε λοιπόν απερίφραστα και είπαμε πως ορίστε, πάρτε τις συχνότητες, πάρτε τα προγράμματα για πρόληψη, πάρτε τα προγράμματα για αποθεραπεία, πάρτε τα προγράμματα που θα σας βοηθήσουν στην περίπτωση που έχετε προσβληθεί από αυτή την νόσο. Άρα σημαίνει ότι δεν είμαστε απλά ένα βήμα μπροστά, αλλά χιλιόμετρα μπροστά, έτη φωτός μπροστά, διαστημική τεχνολογία, όπως συνηθίζουν πολλοί να μας αποκαλούν και έχουν βέβαια τα δίκια τους. Σε αυτό λοιπόν το νέο κύκλο θα έχουμε κοντά μας πολλούς διακεκριμένους καλεσμένους, γιατρούς, που είναι από τις δικές σας ομάδες, οι οποίοι με έναν δικό τους μοναδικό τρόπο θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν οδηγίες για το πώς μπορούμε, εκτός από αυτό που μας ταλανίζει αυτή τη στιγμή, που λέγεται κορονοϊός, αλλά πώς μπορούμε να βοηθηθούμε αντίστοιχα για πάρα πολλά καθημερινά μας προβλήματα και όχι μόνο. Θα μας μιλήσουν για ευεξία, θα μας μιλήσουν για πρόληψη, για υγεία και γενικά για το πώς να φαινόμαστε και να είμαστε καλά. Μετά το τέλος της σημερινής παρουσίασης, αν ήδη δεν το έχετε κάνει, να ξέρετε πως με έναν πολύ εύκολο τρόπο θα μάθετε πόσο εύκολα μας μαθαίνουν ότι φοράμε τη μάσκα. Κοιτάξτε, έτσι την κρατάμε, εδώ, και την προσαρμόζουμε. Εδώ θα πάρουμε το app και θα την πετάξουμε. Τόσο απλά θα γίνουν τα πράγματα. Καλεσμένοι μας λοιπόν πρώτοι είναι η διακεκριμένη, μπορώ να πω, οδοντίατρος, ειδική στις εφαρμογές βιοσυντονισμού, επιστημονική σύμβουλος των κέντρων βιοεξέλιξης, σύμβουλος ορθομοριακής διατροφής, αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα, Γιώτα Παπαδοπούλου. Γιώτα μου, ο λόγος σε σένα. Μόλις στο τελείωμα της κυρίας Παπαδοπούλου θέλω να σας πω ότι θα σας απασχολήσω για 5 λεπτά που αφορούν θέματα της εταιρείας. Γιώτα μου, σε ακούμε. Καλή ακρόαση. Με ακούτε? Αν με ακούτε, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ την παρέα. Είμαι σίγουρη ότι θα μιλήσουμε σήμερα για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε προβλήματα τα οποία δυστυχώς μας ταλανίζουν στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εύχομαι να είστε όλοι σας καλά, και σωματικά και ψυχικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι
πρωτόγνωρη και είναι αρκετά ζόρικη. Βέβαια, στους περισσότερους από εμάς δόθηκε χρονικά η ευκαιρία να μπορέσουμε να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα στη θέση τους και να αναθεωρήσουμε και κάποιες καταστάσεις. Έχουμε πραγματικά να βγούμε αλόβητοι από όλο αυτό, με τις λιγότερες απώλειες που μπορούμε να έχουμε και σε υλικό, αλλά και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Το θέμα μου σήμερα είναι το κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας, έχοντας συμμάχους την φυσική επιστήμη, τον βιοσυντονισμό και τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να πάρουμε από τα συμπληρώματα διατροφής. Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν και αρκετά άτομα στην παρέα μας, τα οποία δεν έχουν εικόνα του τι είναι ο βιοσυντονισμός, θέλω να μου επιτρέψετε, παρόλο που αρκετοί γνωρίζετε τι είναι ο βιοσυντονισμός, θέλω να μου επιτρέψετε λίγο να αναφέρω με λίγα λόγια τι είναι ο βιοσυντονισμός, αυτή η πραγματικά εκπληκτική μέθοδος, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα και περαιτέρω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες μικροβιακές λοιμώξεις που μπορεί να μας επιβαρύνουν με απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς παρενέργειες και να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά θέλω να γίνω κατανοητή, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συσκευές τις ατομικές που θα μας δώσουν τις συχνότητες για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τυχόν προβλήματα που έχουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη και αντιμετώπιση αλλά και αποκατάσταση της οποιασδήποτε πιθανής λίμωξης μπορεί να έχουμε. Και φυσικά το θέμα μου για σήμερα θα είναι πιο άλλο, θα είναι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς μας προβληματίζει όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Οπότε ξεκινάμε και πάμε να δούμε λίγο τι είναι ο βιοσυντονισμός. Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στην φυσική επιστήμη, στη φυσική επιστήμη σε αντίθεση με την, με την κλασική ιατρική, η οποία βασίζεται στην φαρμακολογία. Στηρίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της συμβατικής φυσικής και ουσιαστικά είναι ο συντονισμός ο οποίος λαμβάνει χώρα στο επίπεδο των ζώντων οργανισμών. Το ανθρώπινο σώμα έχει αποδειχθεί ότι εκπέμπει διαφορετικές συχνότητες. Κάθε κύτταρο, κάθε ιστός, κάθε όργανο έχει τη δική του μοναδική συχνότητα και όλες αυτές οι συχνότητες μαζί δημιουργούν την ατομική δονητική εικόνα του κάθε οργανισμού. Άρα ουσιαστικά είμαστε συχνότητες. Και όπως το δικό μας το σώμα έχει το κάθε κύτταρο και τη δική του συχνότητα, το ίδιο ισχύει και με τους μικροοργανισμούς. Δηλαδή κάθε μικροοργανισμός έχει τη δική του μοναδική συχνότητα, την οποία γνωρίζοντάς την μπορούμε και να επέμβουμε κιόλας. Ο βιοσυντονισμός ουσιαστικά τι γίνεται. Μπορούμε να στείλουμε τη συχνότητα του μικροβιακού παράγοντα ο οποίος μας επιβαρύνει με αυξημένο το πλάτος θαλάντωσης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να γίνει το φαινόμενο του συντονισμού στο μικρόβιο αυτό με αποτέλεσμα να κάνει τι. Να αρχίσει να πάλεται η κυταρική του μεμβράνη, θα δημιουργηθεί κόπωση στο υλικό της μεμβράνης και έτσι θα γίνει, θα επέλθει η καταστροφή του. Ο βιοσυντονισμός έχει την εφαρμογή του σε ζωντανούς οργανισμούς και χρησιμοποιείται είτε για να μπορέσει να εξολοθρεύσει πλήρως μικροβιακούς παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για κάποια παθολογία, είτε να μπορέσει να επαναφέρει τα κύτταρα του οργανισμού και κατ' επέκταση τα όργανα στην παλιά του φυσιολογική συχνότητα πριν από την οποιαδήποτε επιβάρυνση την οποία δέχτηκα. Άρα ουσιαστικά αυτές είναι οι δύο βασικές εφαρμογές του βιοσυντονισμού. Ο βιοσυντονισμός βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο του συντονισμού και για να γίνει πιο κατανοητό αυτό είναι το παράδειγμα με το ποτήρι όπου εάν έχουμε για παράδειγμα μία σοπράνο η οποία αρχίζει και τραγουδάει, εάν φτάσει η φωνή της την συχνότητα του ποτηριού, τότε θα αρχίσει να γίνεται συντονισμός ανάμεσα στην φωνή της και στο ποτήρι, θα αρχίσει να έχουμε να πάλεται το ποτήρι
με αποτέλεσμα να κάνει τι? Πάλι να επέκτη κόπωση του υλικού και να σπάσει. Άρα ουσιαστικά ο βιοσυντονισμός βασίζεται σε αυτό το φυσικό φαινόμενο του συντονισμού. Η ιστορία του βιοσυντονισμού είναι τουλάχιστον είναι πάνω από 100 χρόνια. Πάρα πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του για να μπορέσουμε να έχουμε πλέον στα χέρια μας αυτή την πραγματικά εκπληκτική μέθοδο. Εγώ απλά θέλω να αναφερθώ στον θεμελιωτή του βιοσυντονισμού, ο οποίος ήταν ο Dr. Ράιφ, Αμερικανός ερευνητής και εφευρέτης, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε. Ήταν ο πρώτος ο οποίος κατάφερε να δει τους μικροοργανισμούς. Και αυτό πώς? Κατασκεύασε ένα μικροσκόπιο, το οποίο για την εποχή βέβαια ήταν κάτι εκπληκτικό, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, και κατά λάθος, δίνοντας διαφορετικές συχνότητες φωτός, είδε ότι τα μικρόβια τα οποία εξέταζε κάτω από το μικροσκόπιο λαμπύριζαν. Άρα για πρώτη φορά στην ιστορία ουσιαστικά έγιναν ορατοί οι μικροοργανισμοί. Βέβαια, σαν ανήσυχο πνεύμα που ήταν, ήθελε να το πάει ένα βήμα παρακάτω και αποφάσισε να δημιουργήσει μια γεννήτρια συχνοτήτων, όπου αντιλήφθηκε ότι αν έστεινε την συχνότητα την οποία κατέγραψε από κάθε μικρόβιο πίσω, λίγο πιο ενισχυμένη, δηλαδή με ενισχυμένο το πλάτος ταλάντωσης, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το μικρόβιο να καταστραφεί. Αυτό επίσης που παρατήρησε ήταν ότι δεν επηρεαζόντουσαν καθόλου γειτονική αστική, και αυτό σήμαινε ότι ήταν μία μέθοδος απόλυτα φυσική, χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν εκπληκτικό, ιδίως για την εποχή εκείνη. Πάνω σε αυτή την θεωρία ουσιαστικά βασίστηκαν και οι υπόλοιποι ερευνητές, εφευρέτες, άλλοι γιατροί, επιστήμονες, οι οποίοι εξέλιξαν πάρα πολύ αυτή τη μέθοδο του βιοσυντονισμού. Και όλη αυτή η θεωρία του Ράιφ ήρθε και επιβεβαιώθηκε με την εξέλιξη της επιστήμης. Και αυτό έγινε με τη χρήση ενός μιας συσκευής, της NMR, Nuclear Magnetic Resonance, που ελληνικά είναι ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Την ιδέα για αυτήν την... μισό λεπτάκι. Ωραία. Την ιδέα για αυτή την, την πρώτη ιδέα για την φασματοσκοπία ουσιαστικά την έδωσε ένας διακεκριμένος Ρώσος φυσικός, ο Γενγενή Ζαβόλσκι, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε. Κατασκευάζοντας τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό, είδε ότι αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο οι πυρήνες σε ένα μαγνητικό πεδίο απορροφούν και επανεκπέμπουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και αυτή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ποια είναι? Είναι ουσιαστικά τι? Είναι η βιοσυχνότητα. Και είναι κάτι αυτή η μέθοδος, η NMR, μας δίνει ουσιαστικά τι? Μπορούμε να ανακαλύψουμε την ιδιοσυχνότητα κάθε μικροοργανισμού, ο οποίος εμφανίζεται στην πορεία. Είτε αυτός ο οργανισμός είναι, για παράδειγμα, κάποιο βακτήριο, είτε είναι κάποιος ιός, είναι κάποιο παράσιτο, και μάλιστα όχι μόνο οι αρχέτυπες μορφές μικροοργανισμών, αλλά και όποιο μικρόβιο έχει γίνει ανθεκτικό ή όποιος ιός έχει μεταλλαχθεί. Άρα μπορούμε να ανακαλύψουμε πλέον τις συχνότητες, τις ιδιοσυχνότητες των μικροοργανισμών, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια μας, γιατί μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλά σχεδόν οποιαδήποτε μικροβιακή λίμωξη μπορεί να παρασιτήσει στον οργανισμό μας. Επίσης, αυτή η μέθοδος, η NMR, δεν είναι κάτι ξένο προς την ιατρική επιστημονική κοινότητα, γιατί ουσιαστικά ο μαγνητικός τομογράφος είναι η εφαρμογή του NMR. Οπότε είναι κάτι το οποίο η ιατρική κοινότητα είναι γνωστό για τους γιατρούς, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν, γιατί πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι μία μέθοδος που δεν την γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά αν πραγματικά δούμε την ιστορία της, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι εφαρμογές είναι και εφαρμογές στην συμβατική ιατρική.
Πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς μπορούμε μέσω των τεχνολογιών του βιοσυντονισμού και μέσω της κυταρικής διατροφής και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, πώς μπορούμε να έχουμε υγεία σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε αυτή την εποχή. Ουσιαστικά είναι μια εποχή επιδημίας ή πανδημίας, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Και πάμε να δούμε λίγο τον ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα διαδραστικό δίκτυο οργάνων, κυρίως του λεμφικού συστήματος, στο οποίο όμως παίρνουν μέρος και πάρα πολλά κύτταρα και χημικές ουσίες. Και ουσιαστικά τι? Θα πρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι συνεχώς ετοιμότητα, να μπορεί να επιτηρεί τον οργανισμό και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε εισβολή από κάποιον μικροοργανισμό ή από κάποια τοξίνη ή από κάποιο ξένο σωματίδιο, να μπορέσει να δράσει άμεσα και είτε να απενεργοποιήσει αυτόν τον εισβολέα, είτε στην καλύτερη περίπτωση να τον εξοδετερώσει. Το ανασωπητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για να μπορέσει να μας προστατέψει από διάφορες λοιμώξεις, όπως είναι οι εποχιακές αρρώστιες, όπως είναι η γρήπη ή το κοινό κρυολόγημα, διάφορες μεταδοτικές ασθένειες. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι, η πολύ σημαντική ιδιότητα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να μπορεί να ξεχωρίσει τα υγιή συστατικά του σώματος από οτιδήποτε ξένο μπορεί να υπάρχει. Τρεις είναι οι βασικές αιτίες που μπορεί το νοσοποιητικό σύστημα να είναι πιο χαμηλό, να μην μπορεί να μας προστατέψει. Το πρώτο είναι η κακή διατροφή, που δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν τρέφεται πάρα πολύ σωστά και θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες προς το τέλος της παρουσίασής μου. Το δεύτερο είναι οι συχνές ασθένειες και στις οποίες πάλι περισσότεροι τις αντιμετωπίζουν κυρίως με χημικά φαρμακευτικά σκευάσματα και επίσης το στρες. Επίσης, η άμυνα του οργανισμού μας επηρεάζεται πάρα πολύ από χημικά σκευάσματα τα οποία είναι ξένα προς τον ανθρώπινο οργανισμό, τα οποία σαφώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορούν να σώσουν και τη ζωή μας και αναφέρομαι στα φαρμακευτικά σκευάσματα. Απλά η κατάχρηση των χημικών φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι αυτή που μπορεί να μας δημιουργήσει μια πτώση στο νοσοποιητικό μας σύστημα και πάλι θα αναφερθώ παρακάτω πώς. Άλλη αιτία είναι το κάπνισμα, το υπερβολικό κυρίως κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Είναι η έλλειψη σωματικής άσκησης. Είναι όταν δεν ξεκουραζόμαστε και δεν κοιμόμαστε, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ξεκούραση, αλλά και ο ύπνος, και θα πρέπει να είναι γενικά μέσα στην ημέρα μας μίνιμουμ 8 ώρες και πάνω. Και επίσης, πολύ σημαντικό στο κατά πόσο μπορεί να μειωθεί η άμυνα του οργανισμού μας, είναι το εάν καταναλώνουμε καλό φαγητό και μαγειρεμένο και όχι junk food, και επίσης κατά πόσο μπορούμε να διατηρούμε τους κανόνες της υγιεινής, να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε γενικά την υγιεινή στο σώμα μας. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι το θέμα μας στη διατροφή δεν είναι ότι απλά χρειαζόμαστε θερμίδες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί πολλοί έχουν αυτή την εντύπωση ότι θα πρέπει η διατροφή μας να είναι γενικά να υπάρχουν αρκετές θερμίδες, γιατί αν θα πάρεις ένα γεύμα με πολλές θερμίδες, θεωρούν ότι γεμίζει με ενέργεια ο οργανισμός και μπορεί να ανταπεξέλθει. Το θέμα είναι ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο οργανισμός είναι τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Και όπως είπα προηγουμένως, ουσιαστικά το σώμα μας είναι ενέργεια, είμαστε συχνότητες, παράλληλα όμως είμαστε και βιοχημεία. Και για να μπορέσουν να γίνουν οι διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις στο σώμα μας, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τι? Θρεπτικά συστατικά. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή να έχουμε κυταρική θρέψη, είναι κυρίως οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα υφλοστοιχεία, ένζυμα και αμινοξέα, καλή ποιότητα και ποσότητα πρωτεϊνών και φυσικά να μπορέσουμε να έχουμε σε καθημερινή βάση αρκετά καλή ποσότητα ωφέλιμων λιπαρών.
Κάθε φορά που δεν καταναλώνουμε κάποια θρεπτικά στοιχεία και στη θέση αυτών, δηλαδή στη θέση για παράδειγμα των φρούτων και των λαχανικών, καταναλώνουμε περισσότερη τροφή η οποία είναι επεξεργασμένη, δηλαδή πάρα πολλά κρέατα, πάρα πολλά γαλακτοκομικά, τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες μέσα σε σακουλάκια, junk food. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά τι? Το σώμα μας θα βρει τον τρόπο να καταφέρει να πάρει τα συστατικά που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει τις διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις. Και αυτά τα συστατικά ουσιαστικά, από τη στιγμή που δεν θα τα πάρει από την διατροφή σου, θα τα πάρει από τις αποθήκες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο οργανισμός μας, συνηθίζω να λέω ότι είναι μία μαζόχτρα, όταν μπορεί και αποθηκεύει θρεπτικά στοιχεία για να μπορέσει σε ώρα ανάγκης να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό όμως είναι μία αποθήκη η οποία σαφώς τελειώνει. Άρα, εάν εμείς δεν φροντίζουμε να ξαναγεννήσουμε αυτή την αποθήκη, θα φτάσει σε ένα σημείο που ουσιαστικά τα αποθέματα όλων αυτών των θρεπτικών στοιχείων θα αρχίσουν να μειώνονται δραματικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και έχουμε διάφορες βλάβες και επιπλοκές. Και το σίγουρο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα έχουμε θα είναι τι? Να εξασθενήσει το νοσοκομικό μας σύστημα και σαφώς να γίνουμε πολύ πιο φιλάσθενοι και να είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι στο να κολλήσουμε διάφορες λοιμώξεις. Παρακάτω θα μιλήσω πιο αναλυτικά για το με ακούτε, γιατί βλέπω εδώ μια κυρία έχει πρόβλημα με την τον ήχο. Λίγο παρακάτω θα μιλήσω πιο αναλυτικά για τα θετικά στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης του νοσοκομικού συστήματος. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε πραγματικά επίκαιρο θέμα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι ουσιαστικά, κυρίως αυτή την εποχή, η δημοφιλέστερη κατηγορία νοσημάτων. Και στην κυριολεξία απειλεί εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Η λοίμωξη που μπορεί να επέλθει είναι είτε λόγω κάποιου ιού, άρα έχουμε ίωση, είτε λόγω κάποιου μικροβίου, έχουμε μικροβιακή λοίμωξη. Και πάμε λίγο, πάμε λίγο να δούμε πώς εισβάλλει ένας ιός μέσα στα κύτταρα. Πώς μπορεί ένας ιός να εισβάλλει στα κύτταρά μας και να τα καταστρέψει? Ο ιός ουσιαστικά είναι ένας παθογενετικός παράγοντας, ο οποίος δρά πώς? Μολύνει τα κύτταρα ενός οργανισμού. Πάλι προσκολλάται στην επιφάνεια του κυττάρου, βρίσκει έναν υποδοχέα, ουσιαστικά είναι σαν κλειδί, πιάνεται από αυτόν τον υποδοχέα και αυτός ο υποδοχέας ουσιαστικά του επιτρέπει πλέον να μπει μέσα στο κύτταρο. Μπαίνοντας μέσα στο κύτταρο, ουσιαστικά τι κάνει? Πάει και πολλαπλασιάζεται. Κάνει αντιγραφή ουσιαστικά, χρησιμοποιεί το γενετικό υλικό που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, είτε αυτό το γενετικό υλικό είναι DNA είτε είναι RNA, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί το γενετικό υλικό, να αντιγράφεται, να κάνει εκατομμύρια αντίγραφα του εαυτού του σε εισαγωγικά και από εκεί και πέρα να κάνει τι? Για να μπορέσει να βγει από το κύτταρο, ουσιαστικά λύει την κυταρική μεμβράνη, την καταστρέφεται το κύτταρο και αυτός ο ιός με όλη την κομπανία, όλα τα εκατομμύρια των αντιγράφων του, φεύγουν στην κυκλοφορία, στα γειτονικά κύτταρα, για να πάνε να παρασιτήσουν και εκεί. Όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά κάνει τι? Εξασθενεί το νοσοκομικό σύστημα. Και αυτό δίνει δυστυχώς την ευκαιρία στα βακτήρια να μπουν πολύ πιο εύκολα στον οργανισμό και να παρασιτήσουν. Η υιογενής λοίμωξη έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Μπορεί ο άνθρωπος που έχει κολλήσει έναν ιό μπορεί να έχει πυρετό, αλλά γενικά όμως η κλινική του εικόνα είναι αρκετά καλή. Δηλαδή, μπορεί γενικά να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις δραστηριότητες της καθημερινότητάς του. Μπορεί να μην έχει πάρα πολύ όρεξη να φάει, αλλά θα φάει, δεν θα έχει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Και επίσης,
υπάρχει μια σταδιακή προοδευτική εμφάνιση των χαρακτηριστικών. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο άμεσα θα μας βγάλει συμπτώματα. Σε αντίθεση με την μικροβιακή λίμωξη, η μικροβιακή λίμωξη, ο ασθενής καθυλώνεται σχεδόν άμεσα στο κρεβάτι και είναι πάρα πολύ καταπιεσμένος. Και όλα τα συμπτώματα είναι άμεσα, είναι απότομα. Δηλαδή η λίμωξη, απότομα, τα συμπτώματα της απότομα κάνουν την εμφάνιση στον άνθρωπο. Τις τελευταίες δεκαετίες η ιατρική επιστήμη έχει κάνει πραγματικά τεράστια βήματα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα λοιμώδη νοσήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχει πραγματικά αυξανόμενη συνέχεια ανθεκτικότητα και μετάλλαξη των μικροοργανισμών και δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου πάρα πολλές κατηγορίες μικροβίων δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με τα αντιβιωτικά. Εδώ σας έχω μία διαφάνεια όπου αυτή η έρευνα έγινε το 2014, δημοσιεύτηκε σε ένα έγκριτο περιοδικό το 2016, όπου ουσιαστικά τι δείχνει. Δείχνει την θέση της Ελλάδας, δυστυχώς είναι μία κακή πρωτιά της Ελλάδας, στην κατάχρηση των αντιβιωτικών. Δυστυχώς, νούμερο ένα. Στην επόμενη διαφάνεια, πάλι αυτή η έρευνα έγινε το 2014, πάλι δημοσιεύτηκε το 2016, όπου ουσιαστικά δείχνει τι. Δείχνει, δυστυχώς, το ποσοστό της ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών στα αντιβιωτικά. Και μιλάμε το 2016, ήταν 45%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όλο αυτό, δυστυχώς, προήλθε από την κατάχρηση των αντιβιωτικών σκευασμάτων. Τώρα πάμε να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας ιός, γιατί έχουμε τα μικρόβια, τα βακτήρια, τα οποία κάποια μέχρι σε ένα ποσοστό μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τα αντιβιωτικά. Με τους ιούς τι γίνεται, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν ιό με κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια αντιρετροϊκά φάρμακα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες ιογενείς λοιμώξεις, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Και τολμώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί σε αυτόν εδώ τον προβληματισμό, πραγματικά, για μένα, σαν μάνα εξ ουρανού, έχει έρθει η εταιρεία Data East Podium, η οποία με τις συσκευές της έδωσε τη λύση σε αυτό εδώ το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε με τις συσκευές να πάμε και να εξολοθεύσουμε όποιον ιό μας δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό μας, γιατί από τις συχνότητες δεν μπορεί, ευτυχώς ή δυστυχώς, να ξεφύγει κανένας. Με τις συχνότητες μπορούμε να πάμε και να εξολοθεύσουμε τον ιό ο οποίος μας δημιουργεί την οποιαδήποτε ιογενή λίμωξη στον οργανισμό μας και έτσι να έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα μιλήσω λίγο για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και είναι και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Το ανατομικό όριο ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες λοιμώξεων είναι ουσιαστικά η επιγλωτίδα. Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος αφορούν κυρίως την ρήνα, τη μύτη, τον φάριγγα, τον λάριγγα και τις αμυγδαλές. Το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα συνήθως έχουμε ένα κλινικό σύνδρομο το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό και ονομάζεται κοινό κρυολόγημα. Το κοινό κρυολόγημα είναι πραγματικά μία από τις πιο μολυσματικές, εύκολα μολυσματικές ασθένειες που υπάρχει στον κόσμο. Μεταδίδεται πανεύκολα μέσα από σταγονίδια, είτε αν θα τα εισπνεύσουμε, είτε αν θα γίνει κατάποση των σταγονιδιών, όπως επίσης μπορεί να γίνει
μόλυνση από την επαφή με διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν μολυνθεί. Και σαφώς δεν μπορεί να γίνει κάποια αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποιώντας αντιβιωτικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα κρυολογήματα, όπου ουσιαστικά είναι ήπιες λοιμώξεις της μύτης, ήπιες λοιμώξεις του φάριγγα, της τραχείας και του λάριγγα, μιλάμε για πάνω από 200 διαφορετικούς ιούς. Γι' αυτό και είναι μια λοίμωξη η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και πάρα πολύ εύκολα μπορεί ο κόσμος να κονίσει. Οι παράγοντες τώρα που ευθύνονται για το κοινό κρυολόγημα είναι η ιή της αναπνευστικής οδού. Κύριος είναι ο ορεινοϊός, ο οποίος είναι η κύρια αιτία και φτάνει από 30 μέχρι και 80% των περιπτώσεων. Παρακάτω βλέπετε ότι γράφει ο κορονοϊός. Όντως, δεν μιλάω για τον καινούριο κορονοϊό, μιλάω για την παλιά ομάδα των κορονοϊών, όπου και εκείνη η ομάδα ευθύνεται για το 10 μέχρι και 50% των περιπτώσεων. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι κάτι, είναι μια περίπτωση που δεν είναι καινούρια. Με τον κορονοϊό έχουμε να κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί και το 50% των περιπτώσεων είναι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είχαν κοινό κρυολόγημα, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν κορονοϊός. Άλλοι είναι ο αδενοϊός, είναι ο αναπνευστικός συγκυπιακός ιός, ο παραϊνφλουέζα βάιρους, εντεροϊ και τα λοιπά. Τώρα, πάμε να δούμε τα συμπτώματα του κρυολογήματος, τα οποία συνήθως εμφανίζονται από 1 μέχρι 3 μέρες από τη στιγμή που θα γίνει η είσοδος του ιού στον οργανισμό μας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχει πυρετός, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ψηλός. Συνήθως είναι κάτω από 38 βαθμούς. Υπάρχει συνάχη με συμπτώματα όπως είναι η καταρροή, όπως μπορεί να είναι μπούκωμα, φτέρνισμα. Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει πονόλαιμος και βήχας, πόνο κέφαλος, κεφαλαλγία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι επιπεφητίτιδα, όπως επίσης και αποδυναμωμένη αίσθηση και της γεύσης, αλλά και της όσφρησης. Επίσης, αυτό που συνήθως η διάρκεια του κρυολογήματος είναι γύρω στη μία εβδομάδα. Βέβαια, ιδιαίτερα παιδάκια μικρής ηλικίας ή ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορεί αυτό να διαρκέσει παραπάνω από μία εβδομάδα, αλλά συνήθως τα συμπτώματα είναι γενικά ήπια και δεν έχουν πρόβλημα στο να μπορούν άνετα να κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Και όπως είπα και στην αρχή, συνήθως προοδευτικά γίνεται η εμφάνιση των συμπτωμάτων, δεν είναι απότομες. Βέβαια, πρέπει να υπάρξει προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει επιμόλυνση και να έχουμε πιο έντονα συμπτώματα στην περίπτωση που έχουμε μια επιβάρηση από κάποιο βακτήριο. Συνήθως αυτό θα γίνει εάν ο οργανισμός είναι αρκετά αποδυναμωμένος και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάποιες επιπλοκές, οι οποίες ανάλογα με την περιοχή στην οποία εμφανίζονται έχουμε και την αντίστοιχη λίμωξη. Για παράδειγμα, αν εμφανιστεί στα εγμόρια θα έχουμε εγμορίτιδα, αν θα εμφανιστεί στην περιοχή των αυτιών θα έχουμε οτίτιδες ή λίγο πιο βαθιά λαβυρινθίτιδες κτλ. Όπως επίσης όμως μπορεί από το κοινό κρυολόγημα, αν δεν το προσέξουμε, να έχουμε και επιβάρηση των οργάνων του αναπνευστικού και να πάει πολύ πιο βαθιά και να έχουμε βροχίτιδες, αλλά μέχρι και πνευμονίες. Τώρα, οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος συνήθως αφορούν τους πνεύμονες και δυστυχώς ένα από τα κύρια βακτήρια τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στους πνεύμονες είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των στρεπτοκόκκων και είναι αρκετά επικίνδυνος, γιατί δείτε ότι η θνησιμότητα από τα άτομα τα οποία
κόλλησαν πνημονιόκοκο και εκδήλωσαν πνευμονία, φτάνει μέχρι και το 10%. 10% θνησιμότητα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό τώρα που θέλω να σας πω είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί αρκετά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, όταν υπάρχει η περίπτωση δηλαδή της πνευμονίας, μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή μέχρι και στον θάνατο. Τώρα να δούμε λίγο πώς μπορεί να αναπτυχθεί η πνευμονία. Να δούμε λίγο ανατομικά το αναπνευστικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα το κατώτερο. Κάθε πνεύμονας έχει ξεχωριστά τμήματα, τα οποία ονομάζονται λοβή. Και κανονικά καθώς αναπνέουμε, ο αέρας κινείται ελεύθερα μέσω της τραχείας και από εκεί μέσω των βρόγχων πηγαίνει σε μικρότερους σωλήνες, οι οποίοι ονομάζονται βρονχιόλια, και αυτοί οι σωλήνες στα βρονχιόλια ουσιαστικά καταλήγουν σε πάρα πολύ μικρά σακουλάκια, τα οποία ονομάζονται κυψελίδες. Η αεραγωγή, δηλαδή τραχεία και βρόγχη και οι κυψελίδες είναι πάρα πολύ ευέλικτοι και είναι πάρα πολύ ελαστικοί. Και ουσιαστικά όταν εισπνέουμε, αυτές εδώ οι κυψελίδες φουσκώνουν και γίνονται σαν ένα μπαλονάκι. Και όταν εκπνέουμε, αυτές οι κυψελίδες ξεφουσκώνουν. Με αυτόν εδώ τον τρόπο ουσιαστικά τι γίνεται. Με αυτόν εδώ τον τρόπο το οξυγόνο από τον αέρα που εισπνέουμε μπορεί και περνάει μέσα από πάρα πολύ μικρά αιμοφόρα αγγεία, τα τριχολιδή, τα οποία εδώ τα βλέπετε, σας τα δείχνω με το ποντίκι, τα τριχολιδή αγγεία, όπου από εκεί μπορούν να φύγει το οξυγόνο προς τον οργανισμό και παράλληλα πάλι μέσω των τριχολιδών αυτών αγγείων έρχεται το διοξείδιο του άνθρακα στις κυψελίδες και από εκεί μπορεί να φύγει από τον οργανισμό μας, να τον αποβάλουμε δηλαδή καθώς εκπνέουμε. Τώρα, τα βακτήρια τα οποία υπάρχουν στο αναπνευστικό σύστημα και τα βακτήρια και οι ιοί μας και οι ιοί, μπορούν να παγιδευτούν σε μια πάρα πολύ εκτίστη βάδα βλένης, η οποία καλύπτει τους αεραγωγούς, καλύπτει την τραχεία, τους βρόχους κτλ. Και επειδή κολλάνε πάνω σε αυτήν εδώ την βλένη, μπορεί να απομακρυνθούν από τον οργανισμό μας αρκετά εύκολα με τον βήχα. Υπάρχει όμως το πρόβλημα στα άτομα τα οποία υπάρχει ένα αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπου εκεί δυστυχώς όταν έχουμε ίωση, έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η ίωση να δημιουργεί μια φλεγμονή στα βροχιόλια και στις κυψελίδες, και δυστυχώς αυτή η φλεγμονή έχει σαν αποτέλεσμα τι, να γίνει συσσόρευση υγρού στις κυψελίδες, αυτές τις φουσκίτσες, τα σακουλάκια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ πολύ δύσκολη η απορρόφηση του οξυγόνου. Οι μικροβιακές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού είναι πολύ δύσκολο για τον ασθενή να βγάλει την καθημερινότητά του, γιατί τα συμπτώματά του είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονα, στην κυριολεξία τον καθυλώνει στο κρεβάτι. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει την πνευμονία, μάλλον η πνευμονία, τι συμπτώματα μπορεί να έχει ώστε να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Καταρχήν δυσκολία στην αναπνοή. Και αυτό σας είπα, γιατί λόγω της φλεγμονής που δημιουργείται δεν μπορεί να γίνει αυτή το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα ουσιαστικά των μικρών σακιδίων, των κυψελωδών, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Υπάρχει πόνος στο στήθος, υπάρχει βήχας, μπορεί να υπάρχει πυρετός και ρίγος, σύγχυση, έντονη κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκή πόνη στον άνθρωπο, και σαφώς αν δεν υπάρξει προσοχή σε αυτό, μπορεί να πάμε σε πολύ άσχημες επιπλοκές, όπως είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, και από εκεί και πέρα μπορεί και αυτό να αποβίνει μοιραίο για τον άνθρωπο. Τώρα θα μου πείτε, και μπορούμε όλα αυτά, αυτές τις λοιμώξεις, οι οποίες δεν είναι απλές, είναι δύσκολες και μπορεί κάποιον άνθρωπο να τον φέρουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την υγεία του. Θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε
με κάποιον φυσικό τρόπο, πολύ πιο ανώδυνα, χωρίς πάρα πολλές παρενέργειες και θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και το νοσοκομικό μας σύστημα πάλι με αυτόν τον τρόπο? Η απάντηση είναι ναι. Και πάρα πολύ καλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε αυτό έχουμε την βοήθεια των εφαρμογών βιοσυντονισμού και οι εφαρμογές βιοσυντονισμού είναι δύο κατηγορίες, είναι ο ενδογενής βιοσυντονισμός και ο εξωγενής. Τι είναι ο ενδογενής βιοσυντονισμός? Ο ενδογενής βιοσυντονισμός ουσιαστικά είναι η μέθοδος κατά την οποία μπορούμε να ενισχύσουμε τις φυσιολογικές ταλαντώσεις που έχει ο ίδιος ο οργανισμός και παράλληλα να εξαλείψουμε τις όποιες παθολογικές μπορεί να έχει και αυτές ως αντιστρέφοντας την κυματομορφή τους. Αυτό γίνεται με μία συσκευή η οποία λέγεται BRT. Υπάρχει και BRT σε φορητή συσκευή που μπορεί να την έχει οποιοδήποτε στο σπίτι του, όπως επίσης υπάρχει και η συσκευή την οποία την έχουμε όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με τον βιοσυντονισμό, όπου την χρησιμοποιούμε για θεραπευτικούς σκοπούς πέρα από τη διάγνωση και στα κέντρα μας. Η δεύτερη εφαρμογή του βιοσυντονισμού είναι ο εξωγενής βιοσυντονισμός, όπου ουσιαστικά τι, με κάποιες συσκευές μπορούμε να στείλουμε συχνότητες στον οργανισμό για να μπορέσουμε είτε να επαναφέρουμε τις συχνότητες των κυττάρων στα φυσιολογικά επίπεδα, είτε να εξολοθέψουμε τον μικροβιακό παράγοντα ο οποίος ευθύνεται για το πρόβλημα. Η αποκατάσταση των προβλημάτων με τον βιοσυντονισμό γίνεται με αυτές εδώ τις συσκευές. Η συσκευή αυτή εδώ η μεγάλη είναι η Data Professional, η οποία είναι η κορονίδα της εταιρείας Veteris Holding. Είναι η συσκευή με την οποία κάνουμε τις διαγνώσεις μας, αλλά παράλληλα έχει και ένα κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε τις θεραπείες. Είναι η συσκευή UBT, η οποία είναι μια πραγματικά εκπληκτική Ferrari συσκευή που μπορεί να ρυθμίσει πάρα πολύ καλά τις συχνότητες των οργάνων στο σώμα μας και να έχουμε πραγματικά εκπληκτικά και πολύ άμεσα αποτελέσματα. Και οι άλλες συσκευές, αυτές εδώ οι μικρές, η Mini Energy, η Mini Rhythm και η Mini App, είναι φορητές συσκευές τις οποίες μπορούμε να τις έχουμε πάνω μας και να κάνουμε τη θεραπεία μας σε καθημερινή βάση, όπως επίσης και η BRT, η φορητή που σας έδειξα εδώ κάτω. Και πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά τι κάνει κάθε μία συσκευή. Η συσκευή Mini Energy είναι ουσιαστικά το κλειδί για να πάρει μπρος ο οργανισμός μας. Αυτό συνήθως λέω. Εδώ βλέπουμε τον τρόπο εκπομπής των συχνοτήτων που εκπέμπονται από την συσκευή του Mini Energy. Είναι ουσιαστικά κειμενόμενες συχνότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ εύκολα προστροφήσιμες από τον ανθρώπινο οργανισμό. Και ένα πάρα πολύ βασικό είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα υγιές δυναμικό στην κυταρική μεμβράνη για να μπορέσει να υπάρχει υγεία στα κύτταρά μας. Αυτό το δυναμικό, για να είναι υγιές, θα πρέπει να είναι ανάμεσα στο όριο των 70 μέχρι 110 κιλοβόλτ. Αν δεν υπάρχει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ισορροπία, για να μπορέσει να γίνει η ανταλλαγή όλων των στοιχείων που χρειάζεται ο οργανισμός και να μπορούν να δουλεύουν σωστά οι αντλίες νατρίου καλίου, να μπορούν να γίνονται οι ανταλλαγές όλων των στοιχείων, για να μπορέσει ουσιαστικά τι, το κύτταρό μας να επιβιώσει. Αν αυτή η δυναμική, η ηλεκτρική τάση πέσει και αντί για 70 με 110 πέσει 40 με 50, τότε εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα, αρχίζει να υπάρχει καταστροφή του κυττάρου, εκτιλισμός δηλαδή, και κατ' επέκταση, επειδή ο οργανισμός μας, τα όργανά μας αποτελούνται από κύτταρα, από τη στιγμή που θα υπάρχει εκτιλισμός κυττάρου, στην πορεία θα έχουμε και τι, εκτιλισμό των οργάνων. Αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ όμως η συσκευή Mini Energy, είναι ουσιαστικά τι, να βελτιστοποιεί πάρα πολύ τις συχνότητες, τις θεραπευτικές, τις οποίες θα δώσουμε με τις συσκευές της, την Mini Energy και την Mini Rhythm. Αυτό που ουσιαστικά κάνει μέσα σε μόλις 9,5 λεπτά είναι να κάνει μια πλήρη ανανέωση της κυταρικής ενέργειας που υπάρχουν στα κυταρά μας
Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι γίνεται. Γίνεται μια ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτορύθμισης και αυτοθεραπείας. Επίσης, προστατεύει πάρα πολύ καλά από βιολογικούς και υγειοπαθητικούς παράγοντες. Σαφώς, όπως είπα προηγουμένως, επαναφέρει την σωστή πολικότητα που υπάρχει μέσα στα κύτταρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν υπάρχει λανθασμένη κακή πολικότητα στα κύτταρά μας, ουσιαστικά τι γίνεται. Μπορούν να μπουν μέσα στα κύτταρά μας ιοί. Γιατί οι ιοί είναι οργανισμοί, είναι παθογενετικές οργανισμοί οι οποίοι ουσιαστικά παρασιτούν μέσα στα κύτταρα και παίρνουν το γενετικό υλικό για να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν. Επίσης, μας βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι του άγχους, μας βοηθάει πάρα πολύ στο κομμάτι της διάθεσης και επίσης κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πάει και ουσιαστικά ενεργοποιεί τα τσάκρα. Τα τσάκρα είναι ουσιαστικά η υποσταθμή ενέργεια του οργανισμού μας και ξεμπλοκάρει τα κανάλια ενέργειας που είναι η μεσημβρινή. Είναι μια διαδικασία η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ροή της ενέργειας στο σώμα μας. Η δεύτερη συσκευή που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η συσκευή IAP, η αντιπαρασιτική και αποτοξινωτική συσκευή, η οποία ο τρόπος εκπομπής συχνότητας, από ό,τι μπορείτε να δείτε, είναι τετραγωνικός, ουσιαστικά είναι σαν να πυροβολάει τις τοξίνες και τους μικροοργανισμούς. Οι συχνότητες που εκπέμπει είναι από 0,1 μέχρι 72 kHz και ουσιαστικά αυτή εδώ η συσκευή τι κάνει. Με αυτήν εδώ τη συσκευή κυρίως μπορούμε να πάμε και να κάνουμε τοξινοθρυψία, δηλαδή να διασπάσουμε τα κλάστερ των τοξινών τα οποία είναι αποθηκευμένα μέσα στον οργανισμό μας, στο λεμφικό σύστημα που δεν μπορούν να φύγουν, μπορεί να πάει να τα διασπάσει για να μπορέσουν να φύγουν πολύ πιο εύκολα και κατ' επέκταση μπορεί να πάει με αυτές τις συχνότητες για να καταστρέψουμε μικροβιακούς παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για λοιμώξεις που έχουμε. Οι συσκευές αυτές, οι συσκευές οι αντιπαρασιτικές, έρχονται με τρεις προεγκατεστημένες λίστες, γενικές λύσεις προγραμμάτων μάλλον, όπου συνολικά έχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να μας παρουσιαστεί. Συνηθίζω να λέω ότι είναι ένα κινητό ιατρείων και φαρμακείων το πακέτο αυτών των τριών συσκευών. Η Mini Energy, η Mini Rhythm και η Mini A. Εδώ σας έχω στην λίστα, τη γενική λίστα προγραμμάτων 1, κάποια προγράμματα τα οποία τα έχουν κόκκινο. Είναι προγράμματα τα οποία είναι στο πρωτόκολλο το πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος που θα μιλήσω λίγο παρακάτω. Αυτή είναι η γενική λίστα προγραμμάτων 1, περιέχει 50 ήδη προεγκατεστημένα προγράμματα. Η λίστα προγραμμάτων 2, η οποία περιέχει 30 προεγκατεστημένα προγράμματα, και η λίστα, γενική λίστα προγραμμάτων 3, η οποία περιέχει 23 καινούργια προεγκατεστημένα προγράμματα. Επίσης, έχει μπει ένας καινούργιος φάκελος, ο οποίος είναι πολύ επίκαιρος. Είναι ο φάκελος που λέγεται χωρίς στο κορονοϊό, χωρίς τον κορονοϊό, ο οποίος περιέχει κάποια προγράμματα εντελώς καινούργια για να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την καινούργια αυτή λίμωξη. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω, θα σας τα αναφέρω, θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω για να αντιμετωπίσουμε αυτή την, αυτή την κατάσταση την οποία έχουμε τώρα τελευταία. Το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, είναι το πρόγραμμα χωρίς κρυολόγημα το αυτόματο. Αυτόματο σημαίνει ότι είναι ένα κόμπλεξ προγραμμάτων, δηλαδή είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από μικρά προεγκατεστημένα προγράμματα. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα σύνθετο πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από ένα πρόγραμμα που λέγεται αντιοικό, ένα πρόγραμμα που λέγεται χωρίς κρυολόγημα και ένα πρόγραμμα που λέγεται χωρίς τοξίνες.
Ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μας βοηθάει στο να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη γενικά αναπνευστικών ιών και αν ήδη υπάρχει κάποια λίμωξη, να μπορέσουμε να έχουμε μειωμένα συμπτώματα, να μπορέσουμε να έχουμε μείωση των αντιδράσεων της φλεγμονής και να μην έχουμε πάρα πολλές επιπλοκές. Το πρόγραμμα το αντιγικό στοχεύει ουσιαστικά στην κατηγορία των επιπλοιών με κύριους ιούς τον κυταρομεγαλοϊό και τον Epstein-Barr. Ο Epstein-Barr είναι ο ιός της λοιμόδους μονοπυρήνωσης ή αλλιώς ο ιός του φιλιού. Το πρόγραμμα αυτό το αντιγλυκό μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί από τη στιγμή που γίνεται καταστολή ουσιαστικά των δύο αυτών βασικών ιών, του κυταρομεγαλοϊού και του Epstein-Barr virus, γίνεται ενίσχυση της ανοσίας του σώματός μας και αυτό μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να καταστρέψουμε ιούς που βρίσκονται σε μολυσμένα κύτταρα. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα χωρίς κρυολόγημα, το anti-cold, το οποίο πάει και επιτίθεται ενάντια σε αναπνευστικούς ιούς, όπως είναι ο ρετροϊός, αδενοή, ιοί του αναπνευστικού συστήματος, οι οποίοι κυρίως προσβάλλουν την άνω αναπνευστική οδό, δηλαδή μύτη, λαιμό, τραχεία, λάρυγα. Υπάρχει το εξής θέμα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε έξτρα μόλυνση του αναπνευστικού συστήματος, ιδίως όταν το αναπνευστικό σύστημα είναι αποδυναμωμένο λόγω της γενικής επίθεσης των ιών, να έχουμε πέρα από την λίμωξη του ιού, να έχουμε και κάποια βακτηριακή λίμωξη. Το πρόγραμμα το χωρίς κρυολόγημα γενικά μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μειώσουμε την πιθανότητα να έχουμε αυτή την έξτρα λίμωξη από, από τα βακτήρια, γιατί ουσιαστικά ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Άρα δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και πολύ πιο δύσκολα θα επιτρέψουμε στα βακτήρια να παρασιτήσουν. Το επόμενο πρόγραμμα το οποίο θα αναφερθώ είναι το πρόγραμμα χωρίς κοροναϊός, το νέο. Είναι εντελώς καινούργιο πρόγραμμα γιατί έχουν προσθεθεί κάποιες έξτρα συχνότητες με τον καινούριο ιό, τον COVID-19. Βέβαια αυτό το πρόγραμμα είναι βελτιωμένο γιατί και παλιά είχαμε, γιατί οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν 7 τύποι κορονοϊού. Ήδη υπήρχαν οι 4 εδώ και αρκετά χρόνια και προσθέθηκαν 2 μεταλλάξεις, ο SARS και ο MERS, θα αναφερθώ λίγο παρακάτω σε αυτούς, και τον τρίτο, τον 7ο ιό, τον COVID-19, όπου ουσιαστικά στο παλιό πρόγραμμα έχουν προσθεθεί οι καινούργιες συχνότητες από τους καινούργιους αυτούς ιούς και τον αρχέτυπο τύπο, δηλαδή τον αρχικό ιό, τον κοροναϊό, αλλά και τους μεταλλαγμένους, τις μεταλλαγμένες μορφές. Θέλω λίγο να μιλήσω για τον κορονοϊό, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο παρατραβηγμένη η τρομολαγνία, ο φόβος για τον συγκεκριμένο τον ιό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε έρθει αντιμετωπίμα αυτό. Σαφώς ο καινούριος ιός έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό μεταδοτικότητας και αυτό είναι λίγο που μας τρομάζει. Αλλά λίγο να αναφερθώ για τους κορονοϊούς, όπου ουσιαστικά είναι μία ομάδα ιών που συνήθως έχουν ήπια μέχρι μέτρια λίμωξη στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και σας είπα ότι στο κοινό κρυολόγημα φτάνει μέχρι και το 50% των περιπτώσεων να ευθύνεται ο κορονοϊός. Τα συμπτώματα είναι περίπου σαν του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή καταρροή, βήχας, πονόλαιμος, πονοκέφαλος και πυρετός. Και πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η ταυτότητα του νέου αυτού ιού. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως, μάλλον δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Υπάρχει θεωρία ότι έγινε μία μετάλλαξη, γιατί ήταν οι ιοί οι οποίοι προσβάλλουν κυρίως πτηνά και θηλαστικά, αλλά παρατήρησαν ότι τα τελευταία χρόνια είδαν ότι
Είχαν κάποιες μεταλλάξεις αυτού του ιούς και προσβλήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε επαφή, ήταν δηλαδή αγρότες και είχαν τέτοια πτηνά στο σπίτι τους και έγινε λίμωξη από αυτούς τους ιούς και είδανε ότι μετά από κάποια χρόνια εμφανίστηκαν κορονοϊοί μεταλλαγμένοι και στη Μέση Ανατολή αλλά και σε κάποιες κινέζικες πολιτείες και είδαν ότι όντως αυτοί είχαν προερχόντουσαν από ζώα. Το θέμα είναι ότι ίσως κάτι αντίστοιχο να ισχύει και με τον καινούριο κορονοϊό. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να έρχεται από νυκτερίδες, μπορεί να έρχεται από φίδια, άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι ένας ιός φτιαγμένος σε κάποιο εργαστήριο, το οποίο ξέφυγε είτε κατά λάθος είτε εσκεμμένα. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα μπορούσαμε αυτόν τον ιό να καταφέρουμε, να τον εξολοθρέψουμε εάν έχουμε κολλήσει, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να μην το επιτρέψουμε καν να μπει στον οργανισμό μας. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας λίγο μια έρευνα στο ίντερνετ, βρήκα 2-3 ονόματα για τον καινούριο τον κορονοϊό. Το ένα είναι το 2019-COV. Το άλλο είναι το COVID-19. Και το τρίτο όνομα που βρήκα από όλα είναι ουσιαστικά ο ίδιος ιός, είναι ο SARS-CoV-2. Αυτός εδώ ουσιαστικά εμφανίστηκε λίγο πριν το τέλος του 19 και τις αρχές του 20 στην κινέζικη πόλη Ουχάν, με πολύ σοβαρή ανακουστική λίμωξη στα άτομα τα οποία κόλλησαν. Το 15-20% που γράφω των προσβεβητέτων ανθρώπων ήταν με τα τότε δεδομένα. Τα συμπτώματα που μπορούν να εμφανιστούν συνήθως από 2 μέχρι 5 μέρες από τη στιγμή που θα έρθει ο ιός σε επαφή με τα κύτταρά σου, εισέλθει δηλαδή μέσα σου, αλλά είδαν ότι υπήρχαν και περιπτώσεις που έφταναν και τις 14-15 μέρες για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Γι' αυτό και υπήρχε και ο κατοίκον περιορισμός στις 14 μέρες. Τώρα, η πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι, όπως σας είπα, ήπια τα συμπτώματα, με πυρετό, βήχα, πόνο στο στήθος κτλ. Βέβαια, υπάρχουν όμως και κάποιες επιπλοκές, όπως είναι η ανεπάρκεια σε αρκετά όργανα και όπως επίσης και η εμφάνιση πνευμονίας. Και πάμε λίγο να δούμε πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι αυτός ο καινούργιος ο ιός. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα μας βοηθήσει όμως τουλάχιστον εμένα θεωρώ ότι το να έχουμε την γνώση από τα ξαδέρφια τους προηγούμενους ιούς που έπαθαν μετάλλαξη, όπως είναι ο SARS, δηλαδή ο ιός που ονομαζόταν είναι απαρχικά Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, ο οποίος εμφανίστηκε το 2020, εξαπλώθηκε σε 27 χώρες, μόλυνε γύρω στους 8.000 ανθρώπους και από αυτούς γύρω στους 770 τελικά κατέληξαν. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το ποσοστό θνησιμότητας ήταν γύρω στο 10%. Αρκετό, όχι πάρα πολύ. Μετά ήρθε ο δεύτερος ιός, το 2012, μια δεκαετία περίπου μετά, ο οποίος ονομάστηκε MERS. Αυτός ο ιός υπήρχε η μεταδοτικότητα όχι πάρα πολύ έντονη από άνθρωπο σε άνθρωπο, ήταν πολύ λιγότερη, αλλά η θνησιμότητα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Έφτανε μέχρι και το 35% των ανθρώπων που νόσησαν. Και επίσης κάτι το οποίο στην αρχή δεν το έδινα σημασία, αλλά τελικά παίζει, έχει νόημα, είναι η διαφορά της θνητότητας με τη διαφορά της θνησιμότητας. Η θνητότητα είναι το ποσοστό των θανατηφόρων περιστατικών, δηλαδή η αναλογία το πόσα άτομα νόσησαν και το πόσα άτομα πέθαναν.
Η θνησιμότητα όμως είναι το ποσοστό των θανάτων στο σύνολο του πληθυσμού, όλου του πληθυσμού, όχι μόνο όσοι νόσησαν. Και στη συγκεκριμένη την περίπτωση, επειδή μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων είχαν πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, δεν έγινε η σωστή ενημέρωση στους γιατρούς ή στα αρμόδια κέντρα, οπότε δεν γνωρίζουμε τελικά τη θνησιμότητα αυτού του ιού πόση είναι. Γιατί τα άτομα τα οποία τελικά πήγανε στους παθολόγους ή αναγκάστηκαν να πάνε στα νοσοκομεία, ήταν τα άτομα τα οποία είχαν κυρίως έντονα συμπτώματα, γι' αυτό και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Για το ποσοστό, αναφέρομαι στο ποσοστό. Διάβασα την εξής έρευνα που έγινε με ημερομηνία 33 του 2020 και δημοσιεύτηκε σε ένα ιντερνετικό επιστημονικό περιοδικό, το Lancet Infectious Disease Magazine, το οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι ο κίνδυνος θανάτου από την νόσο COVID-19 είναι συνολικά 1,38%. Γιατί είχα διαβάσει πριν από λίγο χρονικό, πριν από λίγες μέρες, ότι μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 8. Τελικά ήταν το τελευταίο νούμερο που βρήκα, το 1,38, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη. Βέβαια, παίζει πάρα πολύ σημαντικό στη θνησιμότητα η ηλικία. Και παρατήρησαν ότι τα άτομα, τα παιδάκια τα οποία ήταν από 9 ετών και κάτω, η θνησιμότητα είναι κάτω από 1%, ενώ σε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήλικες, πάνω από 80%, πάνω από 80 χρονών, η θνησιμότητα είναι από 8% και πάνω. Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ηλικία. Τώρα, πώς μεταδίδεται ο ιός. Μισό λεπτάκι να πιω νεράκι. Λοιπόν, ο ιός μεταδίδεται όπως ή του κοινού κρυολογήματος, όπως προαναφέρθηκα, δηλαδή μέσω του αέρα από σταγονίδια, αλλά και μέσω της άμεσης ή της έμεσης επαφής από εκρήματα που υπάρχουν στα χέρια μας ή σε αντικείμενα τα οποία έχουν πιάσει. Και πάμε λίγο να καταλάβουμε πώς αυτός ο ιός καταλαμβάνει τα κύτταρά μας και μας δημιουργεί πρόβλημα. Ουσιαστικά, ο κορονοϊός εισέρχεται στο σώμα μας από τη μύτη, το στόμα και τα μάτια. Ο ιός αυτός έχει ακίδες. Από ό,τι βλέπετε εδώ σχηματικά, υπάρχουν αυτές εδώ οι ακίδες, οι οποίες, αυτές εδώ τις ακίδες, ψάχνει και βρίσκει τους υποδοχείς συγκεκριμένων κυττάρων στο αναπνευστικό σύστημα. Αυτοί οι υποδοχείς ονομάζονται ACE2. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το σχεδιάγραμμα πώς ο κορονοϊός με την ακίδα πάει και συνδέεται, είναι σαν το κλειδί με την κλειδαριά στον υποδοχέα, με αποτέλεσμα να έχουμε τι, να μπει ο κορονοϊός μέσα στο κύτταρο. Από τη στιγμή που θα μπει ο κορονοϊός μέσα στο κύτταρο, ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει τον έλεγχο των μηχανισμών του κυττάρου και αρχίζει και τι, αναπαράγεται. Είτε το κύτταρο πάει και παίρνει ουσιαστικά το γενετικό υλικό που βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή του ιού, να καταστραφεί το κύτταρο, να βγουν αυτοί οι στο, έξω από, στον εξωκυτάριο χώρο και να πάνε ουσιαστικά να μολύνουν τα γειτονικά κύτταρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια. Υπάρχει ένας προστατευτικός μηχανισμός. Αυτή η υποδοχής, η ACE2, εκτός από τα μάτια, το στόμα και τη γλώσσα, βρίσκονται και σε άλλες επιφάνειες, όπως είναι στον ιστό των πνευμόνων, όπως είναι στον ιστό των αρτηριών, της καρδιάς, των νεφρών, αλλά και στο έντερο. Και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η υποδοχής στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στη ρύθμιση του νοσοποιητικού συστήματος, αλλά και στη διαχείριση της φλεγμονής. Και αυτή η συγκεκριμένη υποδοχή, όταν λειτουργούν φυσιολογικά, πραγματικά έχουν προστατευτική δράση στους ιστούς στους οποίους βρίσκονται.
Τα παιδιά και γενικά είναι οι άνθρωποι, αλλά και οι γυναίκες οι οποίες είναι πριν την εμμηνόπαυση, είμαστε λίγο τυχερές σε αυτό, έχουμε αυξημένο τον αριθμό αυτών των υποδοχέων, άρα είμαστε λίγο πιο προστατευμένοι εναντίον του κοροναϊού στο να μπορέσει να παρασκήσει στο σώμα μας. Βέβαια, εάν δυσλειτουργούν αυτοί οι υποδοχείς, τότε από τη στιγμή που δεν μπορούν να δράσουν σωστά, είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί άνετα να πάει ο κορονοϊός να καθίσει και να μπορέσει έτσι άνετα να εισέλθει μέσα στο σώμα μας. Τώρα, υπάρχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες συνδέονται με βλάβες στους συγκεκριμένους αυτούς υποδοχείς, δηλαδή δημιουργούν αυτές οι καταστάσεις, δημιουργούν τις βλάβες στους υποδοχείς και έτσι εκεί έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυξημένη θυσιμότητα από τη λίμωξη αυτού του ιού. Και αυτή είναι σε ποιες περιπτώσεις. Είναι στα άτομα τα οποία έχουν αυξημένη πίεση, η οποία υπέρταση δηλαδή, η οποία είναι, δεν είναι υπό έλεγχο. Στα άτομα τα οποία έχουν σαχαρόδη διαβήτη σαφώς χωρίς να τον ελέγχουν. Άτομα τα οποία έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, άτομα τα οποία έχουν στεφανία ανόσο, άτομα παχύσαρκα, γιατί στην παχυσαρκία έχουμε όντως καταστολή του νοσοποιητικού συστήματος, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά νοσήματα στο έντερο, σοβαρά νοσήματα στα νεφρά και γενικά χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις. Τώρα, η διαταραχή της λειτουργίας των υποδοχέων αυτών ουσιαστικά μας κάνει τη δυσλειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε πολύ πιο ευπαθείς σε λοιμώξεις. Και επίσης υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί δυστυχώς να κρατήσει εκτός τον ιό και άρα και νοσή. Ορισμένες από αυτές τις διαταραχές γιατί είναι μεταβολικές διαταραχές, έχουν να κάνουν με τι. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, διαταραχή στο μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι η χλωρίδα του εντέρου. Άρα έχουμε κατ' επέκταση διαταραχή στο γαστρεντερικό σύστημα. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, διαταραχή στο κατά πόσο μπορεί το σώμα μας να διαχειριστεί τις φλεγμονές. Όταν έχουμε πολύ έντονες ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι η βιταμίνη D, όπως είναι η βιταμίνη C, όπως είναι η βιταμίνη του συμπλέγματος B. Όταν έχουμε γενικά αρμονικές διαταραχές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν δεν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία σαν σύμμαχο, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην ενίσχυση του νοσοποιητικού μας συστήματος. Ο κορονοϊός ουσιαστικά θα πάει σε άτομα τα οποία έχουν ένα γενικά εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα ή σε άτομα τα οποία έχουν κάποια νοσήματα που τους δημιουργούν γενικά προβλήματα και θα μας δημιουργήσουν τι? Θα μας δημιουργήσουν σοβαρότερες λοιμώξεις. Πιο σοβαρές λοιμώξεις στο κατώτερο αναπνευστικό, θα μας δημιουργήσουν πνευμονίες, μπορεί να μας δημιουργήσει μέχρι και νεφρική ανεπάρκεια και επίσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το θάνατο. Το 50% των ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν είδανε ότι τελικά υπήρχε η αιτία του θανάτου τους ήταν δευτερογενής βακτηριακή λίμωξη, δηλαδή οι άνθρωποι ουσιαστικά από αυτό πέθαναν. Το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι καθαρά καινούριο και είναι στη λίστα του Stop Coronavirus, είναι το πρόγραμμα χωρίς πνευμονοβακτήρια. Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, η πρώτη θέση μεταξύ των αιτιών της φλεγονής στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνει γενικά μικροβιακές λοιμώξεις. Το πρόγραμμα αυτό θα δείτε ότι περιέχει τα εξής βακτήρια. Περιέχει τον στρεπτόκοκο της πνευμονίας, περιέχει το μυκόπλασμα πνεουμόνια, περιέχει το έχω γράψει λάθος, είναι χλαμίδια πνεουμόνια και περιέχει και κλεψιέλα. Αυτά εδώ είναι βακτήρια τα οποία μας δημιουργούν πρόβλημα με τους στους πνεύμονες. Είπαμε προηγουμένως στην αρχή ότι ο στρεπτόκοκκος πνευμόνιε, ο πνευμονιόκοκκος που ανήκει στην κατηγορία των στρεπτοκόκκων, ουσιαστικά έχει ένα ποσοστό θνησιμότητας 10%.
Το μυκόπλασμα πνεουμόνιε μπορεί να το δούμε μέχρι και σε ποσοστό 20% σε παιδάκια με πνευμονίες, όπως επίσης μπορούμε να το δούμε και σε 50% των περιπτώσεων νέων ανθρώπων γύρω στα 16-18 μέχρι και 25-30 ετών, όπου το 50% των πνευμονιών να οφείλεται στο μυκόπλασμα της πνευμονίας. Τώρα τα χλαμίδια. Τα χλαμίδια, οι περισσότεροι τα γνωρίζετε σαν ένα σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα, κι όμως τα χλαμίδια ευθύνονται για το 10% των περιπτώσεων πνευμονίας. Και επίσης κλεψιέλα. Κλεψιέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο δυστυχώς μας δημιουργεί πάρα πολύ σοβαρές ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, με πολύ μεγάλο ποσοστό θανάτων στους ανθρώπους που κολλάνε μέσα στις εντατικές με κλεψιέλα, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα του βακτηρίου αυτού ενάντια στους αντιβιωτικά. Οπότε συμπεριλαμβάνεται στην λίστα με τα βακτήρια τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την βακτηριακή λίμωξη στους πνεύμονες. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το αντιλικό γαστεντερικού, και αυτό είναι ένα καθαρά καινούργιο πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από τους συγκεκριμένους αυτούς ιούς. Κοξάκι α είναι εντεροειοί, κοξάκι α, κοξάκι β, ιοί ECO και ιοί D68. Οι κοξάκι ή κοξάκι ουσιαστικά προσβάλλουν το νευρικό σύστημα, τους μυς και το εντερικό. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι υποδοχοί σε αυτά τα κύτταρα για να μπορέσουν οι κοξάκι να πάνε και να καθίσουν πάνω στους υποδοχείς, να μπορέσουν μέσα στα αντίστοιχα όργανα. Το 50% περίπου των λοιμώξεων προκαλούν το σύμπτωμα του κοινού κρυολογήματος. Το 50% είναι δηλαδή από τους κοξάκι. Τα άτομα αυτά συνήθως εμφανίζουν πυρετό, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει 2 με 3 μέρες, μπορεί να υπάρχει διάρρεια, έντονος πονοκέφαλος, πόνος, ο επόμενος στους μυς, μπορεί να υπάρχει ναυτία, μπορεί να υπάρχει πόνος στο λαιμό, όπως επίσης ο ιός κοξάκι της ομάδας Β, μπορεί να προσβάλλει το πάγκρεας και να έχουμε πρόβλημα με διαβήτη τύπου 1. Μπορεί να προσβάλλει τον εγκέφαλο, να προσβάλλει σκελετικούς μυς, να προσβάλλει καρδιά. Οπότε μπορεί να έχουμε σαν έντονη επίπτωση την μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα. Ο ιός ECO είναι ECOVIRUS, ουσιαστικά είναι τη σημεία κατηγορία ιών που ονομάζονται Enteric Cytopathic Human Orphan Virus, και είναι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι η άσεπτη μυγκίτιδα, όπως είναι μυοκαρδίτιδα, μυοσίτιδα, και είναι δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις. Και όπως επίσης είναι και ο ιός ο D68, ο οποίος προκαλεί μια ασθένεια παρόμοια με την πολιομυελίτιδα. Και μάλιστα, όπως είπε και ο κύριος Παλαιολόγου πριν από μερικές μέρες που κάνει ένα webinar, είναι ένας ιός, εγώ δεν τον γνώριζα το συγκεκριμένο, είναι ένας ιός ο οποίος είχε εμφανιστεί σε αρκετό μεγάλο ποσοστό παιδιών στην Αμερική πριν από μερικά χρόνια. Ουσιαστικά αυτό το κόμπλεξ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στο βασικό θεραπευτικό κομμάτι των συχνοτήτων. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί στον οργανισμό μας, ουσιαστικά αυτοί τι κάνουν, αντιδράχονται, καταστρέφουν τα κύτταρα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξασθενούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα, αν μπορούμε να εξολοθρεύσουμε και να μειώσουμε το ποσοστό των ιών που βρίσκονται στο σώμα μας, αυτό θα μας βοηθήσει ακόμη καλύτερα στο να έχουμε ακόμη καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα χωρίς πνευμονία. Είναι και αυτό ένα καινούργιο πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει. Η φλεγμονή στους πνεύμονες μπορεί να προκληθεί
από διάφορους παθογόνους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι ιοί, είτε είναι βακτήρια, είτε μπορεί να είναι και μύκητες. Υπάρχει γενικά μειωμένη ανοσία στον οργανισμό. Μπορεί αυτό να εμφανιστεί, δηλαδή, όταν υπάρχει μειωμένη ανοσία, όταν υπάρχουν ελλείψεις βιταμινών. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό εδώ το πρόγραμμα, προσπαθεί και μας ανακουφίζει από το ίδρυμα και από την φλεγμονή που μπορεί να υπάρχει στα όργανα του κατώτερου απαρτικού συστήματος. Άρα ουσιαστικά τι βελτιώνει πάρα πολύ την λειτουργικότητα των οργάνων αυτών και κατ' επέκταση έχουν περισσότερη ενέργεια να μπορούμε να δουλέψουμε πολύ καλύτερα και να έχουμε τοπικά καλύτερη ανοσία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση που έχουμε συμπτώματα πνευμονίας. Θα μιλήσω όμως παρακάτω για αυτό πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Και το επόμενο πρόγραμμα, και αυτό καινούργιο, είναι το πρόγραμμα το χωρίς βήθα. Ουσιαστικά ο βήθας είναι μια πραγματικά προστατευτική, αντανακλαστική αντίδραση που έχει ο οργανισμός μας για να καταφέρει να διώξει από μέσα ιούς και βακτήρια τα οποία έχουν κολλήσει σε αυτήν την πολύ λεπτή, τον λεπτό ημένα βλένας που καλύπτει τα κύτταρα τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος. Αυτό εδώ ο βήχας βέβαια μπορεί να είναι αιτία από μια λίμωξη, από κάποιο βακτήριο, από κάποιο ιό ή από κάποιο μύκητα, μπορεί όμως να είναι και αντίδραση αντανακλαστική από κάποιο αλλεργιογόνο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά, είτε υπάρχει ξηρός βήχας, οποιασδήποτε προέλευσης, είτε είναι βήχας λόγω άσθηματος, είτε είναι βήχας από αλλεργίες, όπως επίσης είτε είναι οξύς, σε μια οξία κατάσταση, είτε είναι ένας χρόνος βήχας, όπου υπάρχουν και φλέγματα, και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχει προχόσπασμος και μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται. Το πρόγραμμα για τον προχόσπασμο ουσιαστικά πάει και αφορά τη λειτουργία των λίων μυών που καλύπτουν την τραχεία, που καλύπτουν τους βρόχους. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει χαλάρωση αυτών των μυών, μειώνονται και τα συμπτώματα του βήχα και κατ' επέκταση μειώνεται και η πνευμονή που μπορεί να υπάρχει στο βλενογόνο του αναπνευστικού συστήματος. Το επόμενο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούμε είναι το πρόγραμμα χωρίς τοξίνες. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόγραμμα, γιατί θα πρέπει όλες αυτές οι τοξίνες, οι οποίες προήλθαν από την καταστροφή των μικροβίων, να μπορέσει ο οργανισμός να τις διώξει, για να μην δηλητηριαστεί από τις τοξίνες. Και αυτό το πρόγραμμα μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να διώξουμε τις τοξίνες από τον οργανισμό. Ωραία. Το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο είναι και αυτό καινούριο, είναι το πρόγραμμα Υγιής Αναπνοή. Είναι αυτόματο. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τα τέσσερα βασικά προγράμματα που προανέφερα. Το πρώτο είναι το χωρίς κορονοϊό, το δεύτερο είναι χωρίς βακτηριδιακή πνευμονία ή χωρίς πνευμονοβακτήρια, είναι το ίδιο πρόγραμμα. Το τρίτο πρόγραμμα το αντιϊκό γαστρεντερικό και τέταρτο το πρόγραμμα χωρίς τοξίνες. Είναι το βασικό πρόγραμμα το θεραπευτικό, το οποίο θα σας ενημερώσω σε λίγο πώς θα το χρησιμοποιήσουμε στην περίπτωση που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα συμπτώματα της λίμωξης. Το επόμενο πρόγραμμα που ανήκει στην κατηγορία του φακέλου χωρίς κορονοϊό είναι το πρόγραμμα λειτουργίας 2. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τρία ξεχωριστά προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα χωρίς σταφυλόκοκο, το πρόγραμμα χωρίς στρεπτόκοκο και το πρόγραμμα πάλι χωρίς τοξίνες. Τα βακτήρια, οι σταφυλόκοκοι ουσιαστικά βρίσκονται και στο δέρμα μας, αλλά και στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αλλά πάρα πολλές φορές μπορεί να παρασιτήσουν και να εισβάλλουν στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και να μας δημιουργήσουν κάποιες παρενέργειες της αρχικής, του αρχικού κρυολογήματος ή της αρχικής γρήπης που μπορεί να έχουμε.
Κυρίως πρόβλημα μπορεί να μας δημιουργήσει ο χρυσής ο σταφυλόκοκκος, αυτός είναι λίγο πιο επικίνδυνος, μπορώ να πω, και μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές. Η επόμενη κατηγορία είναι οι στρεπτόκοκκοι, όπου και αυτή είναι μια κατηγορία βακτηρίων, η οποία υπάρχει, είναι φιλικά βακτήρια στον οργανισμό μας, αλλά εάν όμως μπουν σε όργανα, όπως είναι για παράδειγμα η αναπνευστική οδός, τότε εκεί μπορεί να μας δημιουργήσουν περαιτέρω παρενέργειες και να έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα και να έχουμε έντονες λοιμώξεις από τα βακτήρια αυτά. Και το επόμενο πρόγραμμα, το οποίο μάλλον δεν περάστηκε, το επόμενο πρόγραμμα που θέλω να σας αναφέρω, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρόγραμμα Λειτουργίας 4. Το πρόγραμμα Λειτουργίας 4 αποτελείται από τρία προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα για την κάντιντα, κατά της κάντιντα, το πρόγραμμα κατά των μυκήτων μούχλας και πάλι το χωρίς τοξίνες. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το πρόγραμμα στην αποκατάσταση του οργανισμού μετά από την πιθανή λίμωξη που μπορεί να έχουμε. Και αυτό γιατί μετά από ένα πολύ χαμηλό νοσοκομικό, δυστυχώς δίνουμε την ευκαιρία στους μύτητες να παρασιτήσουν στον οργανισμό μας και να μας δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Η κάντιντα ανήκει στην κατηγορία των μυκήτων, τους ζυμομύκητες, οι οποίοι κανονικά βρίσκονται στην χλωρίδα και του στόματος και στην χλωρίδα του κόλπου και στην χλωρίδα του εντέρου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ουσιαστικά στην φυσιολογική χλωρίδα. Αλλά αν όμως δοθεί ευκαιρία να πολλαπλασιαστεί, έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τοξινών, και αυτές οι τοξίνες ουσιαστικά δηλητηριάζουν τον οργανισμό. Και επίσης έχει παρατηρηθεί ότι άτομα τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό κάντιντα στο σώμα τους, είναι πολύ πιο εύκολο να πάθουν πνευμονία. Το δεύτερο το πρόγραμμα που είναι για τους μύκητες μούχλας. Οι μύκητες μούχλας είναι μια κατηγορία μυκήτων, οι οποίοι ουσιαστικά παράγουν τοξίνες, τις μυκοτοξίνες, οι οποίες είναι δηλητήρια για τον οργανισμό μας, και αυτές οι μυκοτοξίνες μπορούν να μας δημιουργήσουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις στον οργανισμό μας, οπότε είναι πάρα πολύ καλό να μπορέσουμε να εξολοθρέψουμε τους πιθανούς μύκητες που μπορεί να έχουμε κολλήσει. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσουν μύκητες μούχλας, είτε από τρόφιμα τα οποία έχουν πάνω μούχλα και πάμε να μυρίσουμε να δούμε αν έχει χαλάσει, μπορεί να μπουν μέσα από την αναπνευστική οδό και να παρασιτήσουν, είτε αν υπάρχει υγρασία στο περιβάλλον, αν υπάρχει μούχλα πίσω από έπιπλα στο μπάνιο, πίσω από ντουλάπες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα μέσω των μορφών που μεταδίδονται, που είναι τα σπόρια, να παρασιτήσουν στο αναπνευστικό μας σύστημα και να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Το επόμενο πρόγραμμα, που και αυτό δυστυχώς δεν πέρασε, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι έκανα μάλλον λάθος, είναι το πρόγραμμα για την αποκατάσταση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και είναι εκπληκτικό, γιατί είναι καινούργια τα προγράμματα. Το πρόγραμμα της αποκατάστασης 2, και αυτό βρίσκεται στη λίστα στον φάκελο το Stop Coronavirus, αποτελείται από δύο προγράμματα. Την αντισηπτική δράση, η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένο πρόγραμμα από το παλιό Antiseptic, και το αντιφερμονώδες γενικό, το οποίο και αυτό είναι πολύ πιο ενισχυμένο από το παλιό αντιφερμονώδες, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να μειώσουμε γενικά την επίδραση που υπάρχει στο σώμα μας από τους παθολογικούς παράγοντες, και επίσης να μπορέσουν να μειωθούν οι φλεγμονώδεις διαδικασίες, γιατί πίσω από τις φλεγμονές ουσιαστικά κρύβονται όλα μας τα προβλήματα. Επίσης, το πρόγραμμα της αντισηψίας, το αντισηπτικό, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, πάει και απολυμμένη το όποιο τραύμα μπορεί να υπάρχει, είτε εσωτερικά στο σώμα μας, δηλαδή τώρα στο αναπνευστικό σύστημα, αλλά είτε και έξω, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε γενικά να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε πάει και μας κάνει μια γενική απολύμανση, και αυτό δημιουργεί τις εξαιρετικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη
ανάπτυξη. Τώρα πάω, δυστυχώς αυτά τα τρία προγράμματα που σας είπα τώρα, δυστυχώς δεν τα είχα σε διαφάνεια, δεν ξέρω κάτι έγινε κατά την δημιουργία του webinar μου. Οπότε πάμε τώρα στην επόμενη συσκευή, που είναι η συσκευή Apple, η συσκευή ρύθμισης, η οποία βλέπετε τον τρόπο εκπομπής συχνότητας είναι αρμονικός. Οι συχνότητες που εκπέμπονται είναι από 0,1 μέχρι 100 Hz και ουσιαστικά με αυτήν εδώ τη συσκευή πάμε και ξαναρυθμίζουμε τα όργανά μας να μπορούν να δουλεύουν στις φυσιολογικές συχνότητες και να έχουμε αυτοθεραπεία. Η συσκευή ΙΑΠ έρχεται με δύο γενικές λίστες με προεγκατεστημένα προγράμματα, τα οποία είναι πραγματικά εκπληκτικά, και θα πω μερικά λόγια για τα βασικά προγράμματα τα οποία θα μας βοηθήσουν και στην πρόληψη αλλά και στην θεραπεία και στην αποθεραπεία από την λίμωξη από τον κορονοϊό. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα το ΕΞΗ, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα: την ενεργή προστασία, την ενίσχυση του κυκλοφορικού συστήματος, πρόγραμμα αντιστρες, πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ομαλοποίηση πεπτικού, ορμονική ισορροπία και ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρας. Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο το κάθε επιμέρους πρόγραμμα μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να έχουμε μία ουσιαστικά σπίδα προστασίας του οργανισμού και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε ακόμη καλύτερα στις οποιασδήποτε στρεσογόνες καταστάσεις. Η ενεργή προστασία δίνει την απαραίτητη ενέργεια στο σώμα μας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιουσδήποτε παράγοντες εξωγενείς που μπορεί να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Μας βελτιώνει πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα, μας ξεκουράζει και επίσης έχει πάρα πολύ καλή δράση στην ψυχολογική κατάσταση του οργανισμού. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι η ρύθμιση του κυκλοφορικού συστήματος, όπου ρυθμίζεται το κυκλοφορικό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη την πρόσβαση του οξυγόνου σε όλους τους ιστούς και σε όλα τα όργανα. Και επίσης αυτό το πρόγραμμα μειώνει τους οποιουσδήποτε σπασμούς μπορεί να γίνονται στα μικροαγγεία και αυτό να έχει σαν πρόβλημα να μην μπορεί να φτάσει το οξυγόνο και στο τελευταίο κύτταρο. Το πρόγραμμα αντιστρες μας βοηθάει γενικά να φεύγει το οποιοδήποτε στρεσογόνο αίτιο μπορεί να έχουμε και κατ' επέκταση πάλι βοηθάει το προηγούμενο πρόγραμμα της ρύθμισης του κυκλοφορικού να μπορεί να πηγαίνει το οξυγόνο μέχρι και τα τριχοειδή αγγεία για να μπορέσει να φτάσει σε όλους τους ιστούς. Το επόμενο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της αποτοξίνωσης, που ουσιαστικά πάει και ενεργοποιεί όλα τα συστήματα, τα αποτοξινωτικά, να μπορούν να δουλεύουν ακόμη καλύτερα για να μπορέσουν να φύγουν όλες αυτές οι τοξίνες από το σώμα μας. Το πρόγραμμα της πέψης μας ρυθμίζει το γαστροπεπτικό μας σύστημα, το στομάχι, την φωλή και το σηκώτη, διευκολύνει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή πέψη των τροφών, και επίσης μειώνει και πολύ τον κίνδυνο των διατροφικών διαταραχών, όπως είναι, ας το πούμε, η τροφική δυσανεξία. Το επόμενο πρόγραμμα είναι η ορμονική ισορροπία, η οποία μας βοηθάει να έχουμε μια ισορροπία στον άξονα υποθάλαμος, υπόφυση, κινητήρια και γονάδες. Και το τελευταίο πρόγραμμα που είναι η ενεργοποίηση και η εξισορρόπηση των τσάκρας, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί ουσιαστικά τι μας κάνει. Τα τσάκρας ισορρεύουν ενέργεια. Και επειδή όλα τα προηγούμενα προγράμματα κατανάλωσαν ενέργεια για να μπορέσουν να δουλέψουν, να μπορέσουν να βάλουν τον οργανισμό σε μία σειρά, τελειώνοντας το πρόγραμμα του EFZ, ουσιαστικά πάμε και ξανενεργοποιούμε τα τσάκρα, τα ξαναγεμίζουμε, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τα όργανά μας την λειτουργία την οποία τους έχουμε αναθέσει. Το επόμενο πρόγραμμα, που και αυτό είναι αυτόματο και παίζει ένα λάξ στα χρονιά με το πρόγραμμα EFZ, είναι το πρόγραμμα Υγεία. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 4 προεγκατεστημένα προγράμματα. Το ένα είναι η προστασία του νοσοκομιακού συστήματος, το δεύτερο είναι η κυταρική αναπνοή, το τρίτο είναι η αυτόνομη ρύθμιση και το τέταρτο είναι το έντερο χωρίς προβλήματα. Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, να μπορέσουμε να έχουμε βελτίωση στο κυκλοφορικό σύστημα και πάλι να μπορεί το οξυγόνο να πηγαίνει στα τριχοειδή αγγεία και
σε περιπτώσεις που μπορεί να είχαμε κάποια υποξία στον εγκέφαλο, να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διορθώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτό το πρόγραμμα μέχρι και τους 2 πρώτους μήνες της εφαρμογής του να μας έχει το εξής σύμπτωμα, να νιώθουμε ίσως λίγο βαρύ το κεφάλι, σαν τον εγκέφαλο, και αυτό ουσιαστικά είναι σε εισαγωγικά η παρενέργεια της όχι της υποξίας, του έξτρα οξυγόνου στον εγκέφαλο και να νιώθουμε ότι έχουμε πονοκέφαλο. Αυτά εδώ τα είπα, δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα, εκτός από το πρόγραμμα που είναι το έντερο χωρίς προβλήματα, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιώσουμε γενικά την κινητικότητα του εντέρου και να έχουμε πολύ καλή αποκατάσταση στην δυσβίωση του εντέρου. Δυσβίωση του εντέρου σημαίνει να μην υπάρχουν να είναι διαταραγμένη ουσιαστικά η χλωρίδα του εντέρου και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο το χρησιμοποιούμε και αυτό προληπτικά, είναι το πρόγραμμα του κατά του κρυολογήματος, το οποίο γενικά αποτρέπει τα κρυολογήματα, γιατί και αυτό ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Και σε περίπτωση που έχουμε κολλήσει, τότε μας βοηθάει στο να μην έχουμε πολύ έντονες επιπλοκές, μας βοηθάει σε περίπτωση που αν έχουμε για παράδειγμα λαρυγίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, να είναι πολύ πιο ήπια τα συμπτώματα, αυξάνοντας ουσιαστικά τι, αυξάνοντας την άμυνα του οργανισμού για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Η επόμενη συσκευή που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόληψη είναι η συσκευή του ενδογενούς βιοσυντονισμού, είναι η BRT, η οποία ουσιαστικά, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι η μόνη φορητή συσκευή στον κόσμο ενδογενούς βιοσυντονισμού. Ουσιαστικά τι κάνει, αυτή η συσκευή περιέχει φίλτρα τα οποία αντιλαμβάνονται τις παθολογικές συχνότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στο σώμα μας και αυτές είναι που μας δημιουργούν πρόβλημα. Τις διαβάζει, αντιστρέφει την κυματομορφή και τις επιστρέφει στο σώμα με αποτέλεσμα να γίνεται το φαινόμενο του καθρέφτη και ουσιαστικά να μηδενίζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικά να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως στις οξείες φάσεις, στις οξείες λοιμώξεις. Και αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και άμεσα. Μας βοηθάει επίσης, προάγει την αποτοξίνωση του οργανισμού και από των ενδοτοξινών αλλά και των εξωτοξινών. Και επίσης αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Μία φορά το βράδυ, προτείνω εγώ μία φορά το βράδυ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διάρκεια των 20 λεπτά. Βέβαια, σε περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε πάρα πολύ έντονα συμπτώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί την πρώτη μέρα 2 φορές, μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ, με διάστημα τουλάχιστον 8 ώρες μεταξύ τους. Κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι μετά την χρήση της BRT υπάρχει περίπτωση τις επόμενες 4 ώρες να έχουμε τη λεγόμενη θεραπευτική κρίση, όπου μπορεί κάποια από τα συμπτώματα να είναι λίγο πιο έντονα. Δεν πανικοβαλόμαστε, είναι μέσα στην διαδικασία της αποθεραπείας, τα οποία το πολύ μέσα σε 4 ώρες θα έχουν εξαφανιστεί. Και τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά τα προγράμματα που σας είπα αναλυτικά τι κάνει το καθένα, πώς τα χρησιμοποιούμε με βάση το πρωτόκολλο που μας έχουν δώσει οι Ρώσοι συνάδελφοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν ουσιαστικά 3 φάσεις. Που θα χρησιμοποιήσουμε τις συχνότητες αυτές. Η πρώτη φάση είναι η πρόληψη και αυτό είναι σε περίπτωση, είναι ουσιαστικά η κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα. Είναι σε περίοδο που υπάρχουν κρυολογήματα, υπάρχει, είναι περίοδος ακόμη γρήπης. Μπορεί να έρθουμε σε επαφή με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει νοσήσει, είτε από τον κορονοϊό, είτε από απλό κρυολόγημα, είτε μπορεί να έχουμε πάθει κάποια ψήξη. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός είναι η ακολουθία των προγραμμάτων που βάζουμε. Κάθε πρωί χρησιμοποιούμε τη συσκευή, την Mini Energy, για να μπορέσουμε να δώσουμε ενέργεια στα κύτταρά μας. Χρησιμοποιούμε 1 με 2 φορές και μετά εναλλάξ
το πρωί χρησιμοποιούμε μία μέρα το ευζή και μία μέρα το πρόγραμμα υγεία. Είναι τα προγράμματα, τα κόμπλεξ προγράμματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα μία μέρα ευζή, μία μέρα υγεία. Την ημέρα που βάζουμε το πρωί το ευζή, όταν θα τελειώσει το μεσημέρι, μπορούμε να βάλουμε το πρόγραμμα ενίσχυση ανοσοποιητικού, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το βάλουμε την ημέρα που χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα υγεία, γιατί ήδη περιέχεται μέσα στο κόμπλεξ. Άρα χρησιμοποιούμε μία μέρα ευζή, μία μέρα υγεία και το βράδυ χρησιμοποιούμε τα προγράμματα της ΑΠ, τα οποία είναι το χωρίς κρυολόγημα αυτόματο και το χωρίς κορονοϊό. Στην αρχή βέβαια είχαν πει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προληπτικά το πρόγραμμα αυτό μία με δύο φορές την εβδομάδα. Η δική μου η πρόταση είναι να το χρησιμοποιούμε μέρα παραμέρα και μάλιστα τα άτομα τα οποία ίσως έρχονται πιο συχνά σε επαφή με άτομα τα οποία μπορεί να νοσήσουν, προτείνω να το βάζουν κάθε μέρα, όπως εγώ, γιατί λόγω της δουλειάς μου, επειδή δουλεύω στον οδοντίατρο, έρχομαι σε επαφή πιο πολύ με άτομα τα οποία μπορεί να έχουν νοσήσει, οπότε εγώ προσωπικά βάζω κάθε μέρα το πρόγραμμα κρυολόγημα και το πρόγραμμα χωρίς κορονοϊό. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε, μία μέρα ηρίτου φοράμε εναλλάξ, μία μέρα το πρόγραμμα ευζή, μία μέρα το πρόγραμμα υγεία. Όταν χρησιμοποιούμε το ευζή, χρησιμοποιούμε και την ενίσχυση του νοσοκομείου το απόγευμα και το βράδυ, μέρα παραμέρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή την ΑΠ, το πρόγραμμα χωρίς κρυολόγημα αυτόματο, το οποίο ουσιαστικά είναι εναντίον των ιών που ρίχνουν το νοσοκομειακό μας σύστημα και το πρόγραμμα το χωρίς κορονοϊό. Το δεύτερο σχήμα είναι όταν ήδη θα εμφανιστούν κάποια πρώτα συμπτώματα στο αναπνευστικό μας σύστημα και θα πρέπει να πάμε ακόμη πιο δραστικά για να αντιμετωπίσουμε πιθανές ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι κάθε πρωί χρησιμοποιούμε την ΜΜΕΡ και μία με δύο φορές. Το πρόγραμμα στην ρήπη πάλι εναλλάξ μία μέρα ευζή μαζί με την ενίσχυση του νοσοκομείου, μία μέρα το πρόγραμμα υγεία και το απόγευμα μπορούμε να βάλουμε για τις επόμενες 15 μέρες το πρόγραμμα που είναι κατά του κρυολογήματος, που σας είπα, που μας ενισχύει και αυτό το νοσοκομειακό σύστημα και μας μειώνει τα συμπτώματα που έχουμε από το κρυολόγημα. Και στη συσκευή την ΑΠ μπορούμε να βάλουμε την πρώτη εβδομάδα εναλλάξ, μία μέρα το πρόγραμμα χωρίς κρυολόγημα αυτόματα, μία μέρα το πρόγραμμα υγιής αναπνοή αυτόματο, εναλλάξ, αυτό θα γίνει την πρώτη εβδομάδα, και τη δεύτερη, εναλλάξ την πρώτη εβδομάδα, και επίσης καθημερινά μπορούμε να χρησιμοποιούμε την πρώτη εβδομάδα το απόγευμα το πρόγραμμα αποκατάσταση 2. Το πρόγραμμα αποκατάσταση 2 είναι το πρόγραμμα το οποίο σας είπα προηγουμένως. Αποτελείται από το πρόγραμμα για την αντισηψία και το πρόγραμμα το αντιφερμονώδες, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Αυτό χρησιμοποιείται την πρώτη εβδομάδα. Την δεύτερη εβδομάδα, τη συσκευή την ΑΠ, χρησιμοποιούμε μία μέρα το πρόγραμμα λειτουργίας 2, το οποίο είναι ενάντια των στρεπτοκόκκων και σταφυλοκόκκων, και μία μέρα το πρόγραμμα υγιής αναπνοή, και καθημερινά πάλι χρησιμοποιούμε ανάλογα τα συμπτώματα που έχουμε, δηλαδή αν έχουμε βήχα, τότε μπορούμε να βάλουμε το πρόγραμμα χωρίς βήχα στη ρήπνη, αν όμως έχουμε συμπτώματα πνευμονίας, τότε το απόγευμα θα βάζουμε το πρόγραμμα χωρίς την πνευμονία. Άρα, μία εβδομάδα βάζουμε προγράμματα αντιϊκού μαζί με την υγεία αναπνοή στην εναλλάξ, μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο, και τη δεύτερη εβδομάδα στην ΑΠ χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα για τον στρεπτόκοκο και τον σταφυλόκοκο εναλλάξ με το πρόγραμμα της υγιής αναπνοής, και παράλληλα θα χρησιμοποιήσουμε προγράμματα από τη ρήτμη που θα μας βοηθήσουν είτε να μειώσουμε το σύμπτωμα του βήχα, του έντονου βήχα, αν έχουμε έντονο βήχα. Αν έχουμε όμως πνευμονία, βάζουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα της πνευμονίας. Το τρίτο σχήμα πλέον έρχεται μετά από τις δύο εβδομάδες τουλάχιστον που ήδη έχουν ξεκινήσει τα συμπτώματα, και είναι το πρόγραμμα το οποίο θα μας κάνει την αποκατάσταση και την διατήρηση της υγείας. Αυτό εδώ το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ουσιαστικά ξεκινάει πάλι με την χρήση της Mini Energy μία με δύο φορές το πρωί. Πάλι η Mini Rhythm
εναλλάξ, χρησιμοποιούμε το πρωί FZ και το πρόγραμμα υγεία και πλέον στο απόγευμα για τις πρώτες 15 ημέρες χρησιμοποιούμε εναλλάξ το πρόγραμμα κατά του κρυολογήματος, όταν χρησιμοποιούμε την ημέρα το FZ, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα κατά του κρυολογήματος και μετά το υγιής καρδιά και μετά την επόμενη μέρα που θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα υγεία, τότε το απόγευμα θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα υγιή νεφρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό γιατί, βλέπουμε ότι όταν υπάρχει πρόβλημα των, των ζωτικών οργάνων όπως είναι η καρδιά, όπως είναι τα νεφρά, όταν ήδη έχουμε νοσήσει, αυτά τα όργανα υποφέρουν πάρα πολύ. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα βοηθήσουμε ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στην σωστή του λειτουργία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βάλουμε και αυτά τα προγράμματα, την υγιής καρδιά και τα υγιή νεφρά, για να μπορέσουμε να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία. Όσον αφορά τη συσκευή την ΑΠ, για 15 μέρες καθημερινά χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα αποκατάστασης 2, το οποίο είναι αντισηψία και αντιφερμονώδες, και παράλληλα χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, όπως σας είπα, το πρόγραμμα λειτουργίας 4, το οποίο είναι εναντίον της κάντιντα και εναντίον των μεκήτων μούχλας. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό να πάμε στο πρόγραμμα της αποκατάστασης? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς έχουν αντιληφθεί ότι τουλάχιστον 25% των ανθρώπων οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί, όταν γύρισαν στο σπίτι, υποτίθεται υγιείς, είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως με το αναπνευστικό, και αυτό γιατί. Γιατί δημιουργήθηκαν ουσιαστικά αιστείες νέκρωσης στους πνεύμονες και σε εκείνες τις αιστείες δημιουργήθηκε ουλώδης ιστός. Οπουδήποτε δημιουργείται ουλώδης ιστός, ουσιαστικά πλέον δεν μπορεί να είναι σωστή η λειτουργία του ιστού σε εκείνο το σημείο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια του πνεύμονα να μην λειτουργούν σωστά. Άρα, όσο πιο καλά και πιο συστηματικά θα βάλουμε αυτά εδώ τα προγράμματα, τόσο καλύτερα θα καταφέρουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να κάνει την αντισηψία του, να πάει σε βάθος, να μπορέσει να βοηθήσει οπουδήποτε υπάρχουν πληγές από αυτή την λίμωξη, να μπορέσει να τις αποκαταστήσει, να κάνει την αντισηψία να κλείσουν πολύ πιο εύκολα και να μην δημιουργηθούν αυτοί οι ουλώδεις ιστοί. Αυτό εδώ το είπα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση γενικά σε όλη τη διαδικασία της βιοσυντονιστικής θεραπείας είναι η κατανάλωση νερού. Χωρίς νερό δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί για να μπορέσουν οι συχνότητες να μεταβούν στο σώμα μας, να πάνε στα κύτταρα, θα πρέπει όλα αυτά γίνονται μέσω νερού. Άρα θα πρέπει να είμαστε ενυδατωμένοι. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση κατανάλωση σε καθημερινή βάση 30 ml ανά κιλό βάρους. Το νερό θα πρέπει να είναι άοσμο, άχρωμο, άγευστο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις για να, να μειώσουμε τις πιθανότητες του να κολλήσουμε. Όπως για παράδειγμα, όντως ή το να μείνουμε στο σπίτι για κάποιο χρονικό διάστημα που θεωρώ εντάξει που έχουμε κάνει, να πάρουμε φάρμακα μόνο σε περίπτωση που είναι πραγματικά ανάγκη και αφού έχουμε ενημερώσει το γιατρό και θεωρεί ότι πρέπει να τα πάρουμε, για να μην έχουμε έξτρα τοξίνωση του οργανισμού και άρα έξτρα επιβάρηση του νοσοποιητικού συστήματος, να μπορέσουμε να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται την διατροφή. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι θα αναφερθώ λίγο για τα συμπληρώματα διατροφής, το πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στο σώμα μας κυταρική θρέψη. Πάρα πολύ σοφά πριν από πάρα πολλά χρόνια η Ιπποκράτης είχε πει η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου η τροφή σου. Δυστυχώς θεωρούμε ότι ναι, νούμερο ένα είναι να μπορούμε να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα λαχανικών και φρούτων. Και είναι το πρώτο πράγμα που ουσιαστικά όλοι οι γιατροί και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία
είναι το πρώτο πράγμα που συστήνουμε. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία καταναλώνουμε πλέον δεν έχουν τη θετική αξία την οποία είχαμε πριν από 30, 40, 50 χρόνια. Δυστυχώς, λόγω της υπερκαλλιέργειας, είναι πάρα πολύ φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία. Δυστυχώς, έχουν πάρα πολλά λιπάσματα, πάρα πολλά φυτοφάρμακα, έχουν πάρα πολλούς ψεκασμούς. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να καταναλώνουμε εμείς φρούτα και λαχανικά, αλλά η ουσία, το αν τελικά παίρνουμε θρεπτικά στοιχεία, αυτά να είναι πάρα πολύ μικρά σε ποσοστό. Και τα θετικά στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το νοσοκομικό μας σύστημα είναι οι βιταμίνες, όπως είναι οι βιταμίνες α, βιταμίνη C, βιταμίνη ε, βιταμίνες του συμπλέγματος B, είναι μεταλλικά στοιχεία όπως είναι ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος και το σελήνιο, είναι ω3 λιπαρά οξέα και όπως επίσης είναι και μακροθρεπτικά συστατικά όπως είναι οι πρωτεΐνες. Κάτι το οποίο διάβασα πριν κάποιο διάστημα στο ίντερνετ για το συγκεκριμένο σύνδρομο που λέγεται κρυμμένη πείνα. Η κρυμμένη πείνα ουσιαστικά είναι μια έλλειψη μικροθρεπτικών στοιχείων στον οργανισμό σου, όπου ουσιαστικά δεν έχεις μέταλλα, δεν έχεις ιχνοστοιχεία, δεν έχεις βιταμίνες, δεν έχεις λιπαρά οξέα και αυτό ουσιαστικά είναι ένας κεταρικός υποσιτισμός. Είναι κάτι το οποίο είναι χρόνιο, τα συμπτώματα θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εκδηλωθούν και πολλοί πίστευαν ότι αυτό το σύνδρομο της κρυμμένης πείνας θα το έχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν και πάρα πολύ πλούτο, δεν έχουν πρόσβαση σε καλές τροφές, φρέσκες φυτικές τροφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει αυτό και αυτό το εξήγησα προηγουμένως έχει να κάνει με την υπερκαλλιέργεια και με το τι ουσιαστικά ψεκάζουν στα λαχανικά και στα φρούτα τα οποία καταναλώνουμε και μάλιστα από μια μεγάλη έρευνα που έγινε σε χώρες όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία είδανε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχουν ουσιαστικά έλλειψη, μεγάλη έλλειψη σε θρεπτικά, μικροθρεπτικά στοιχεία. Θα αναφέρω κάποια από αυτά τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ στο να ενισχύσουμε το νοσοκομικό μας σύστημα, όπως είναι η βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α δρά πάρα πολύ προστατευτικά στο πλενογόνο των ματιών και είπαμε ότι μία είσοδος, μία πύλη εισόδου των ιών είναι τα μάτια. Άρα με την βιταμίνη Α μπορούμε να προστατέψουμε τον πλενογόνο των ματιών, να προστατέψουμε τον πλενογόνο των πνευμόνων, του εντέρου αλλά και των γεννητικών οργάνων. Ουσιαστικά αυτοί εδώ οι φραγμοί θεωρούνται οι φυσικοί φραγμοί του οργανισμού μας. Μπορούμε να πάρουμε από πολλές τροφές βιταμίνη Α, όπως είναι οι γλυκοπατάτες, τα καρότα, μπρόκολο κτλ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τι κάνει. Ουσιαστικά μας βοηθάει στο να ενισχύσουμε την παραγωγή και την λειτουργία των λευκοκύτταρων. Τα λευκοκύτταρα είναι τα κύτταρα τα οποία δρούν ενάντια στις λοιμώξεις και σε οποιασδήποτε ασθένειες. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, με κυρίως τη βιταμίνη B1, B2, B6, B9 και B12, μας βοηθάνε πάρα πολύ γιατί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία πάλι των λευκοκυττάρων και στην παραγωγή των αντισωμάτων. Και αυτές τις παίρνουμε από λαχανικά, τις παίρνουμε από ξηρούς καρπούς, από προϊόντα τα οποία είναι εμπλουτισμένα με πολύ όπως είναι δημητριακά ολικής άλεσης, κρέας κτλ. Η επόμενη κατηγορία είναι η βιταμίνη C και όποιος ουσιαστικά μιλάει για ενίσχυση του νοσοκομικού συστήματος, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του είναι η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C δρά πραγματικά πάρα πολύ προστατευτικά ενάντια σε διαφορετικές μολύνσεις και παθογόνους μικροοργανισμούς στον οργανισμό μας. Και αυτό γιατί ουσιαστικά ενισχύει την δράση των φαγοκυττάρων, ενισχύει την δράση των λευκοκυττάρων και επίσης μπορεί να γίνει
μας βοηθάει πάρα πολύ στον σχηματισμό των αντισωμάτων. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με την βιταμίνη C, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει κάποιοι θεωρούν ότι σε κάποιες περιπτώσεις η βιταμίνη C μπορεί να βοηθάει πάρα πολύ, να ενισχύει πάρα πολύ το νοσοκομιακό σύστημα και σε κάποιες περιπτώσεις να μην το ενισχύει. Και ψάχνοντας να βρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο λόγος που κάποιος μπορεί να παίρνει μεγάλο ποσοστό βιταμίνη C και να έχει πολύ καλό νοσοκομιακό σύστημα και κάποιος άλλος θα παίρνει και να μην έχει. Και έπεσα πάνω στην εξής διαπίστωση. Η δομή της βιταμίνης C είναι παρόμοια με τη δομή της γλυκόζης. Η βιταμίνη C πολλές φορές μας δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Δεν είναι αποτελεσματική γιατί γίνεται όταν καταναλώνουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ζάχαρης, γλυκόζης, ουσιαστικά μόριο της γλυκόζης, γίνεται ένας ανταγωνισμός στα κύτταρα. Και αντί τα κύτταρα να προσλάβουν βιταμίνη C, προσλαμβάνουν γλυκόζη. Άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ μειωμένη η ποσότητα της βιταμίνης C μέσα στα κύτταρα. Είναι μικρή η ποσότητα της βιταμίνης C μέσα στα λευκοκύτταρα, άρα δεν μπορούν να κάνουν την διαδικασία που θέλουν να κάνουν. Άρα άτομα τα οποία καταναλώνουν πολύ μεγάλο ποσοστό γλυκόζης, γλυκών, και όταν μιλάμε για μεγάλο ποσοστό, περίπου το μέσο μέγεθος ενός γλυκού, που διάβασα που είναι γύρω στα 100 γραμμάρια ζάχαρης, μπορεί να μειώσει το νοσοποιητικό μας σύστημα μέχρι και 75% για τις επόμενες ώρες. Άρα όσο πιο συχνά καταναλώνουμε γλυκά, τόσο πιο πολύ πέφτει το νοσοποιητικό σύστημα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μειωμένη πρόσληψη ζάχαρης, μειωμένη πρόσληψη γενικά γλυκών ουσιών. Θα πρέπει να προσθέσουμε βιταμίνη ε, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρό αντιοξυδοτικό και μας εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο σώμα μας. Επίσης, ο ψευδάργυρος, ο σίδηρος και το σελήνιο είναι μέταλλα τα οποία συμβαίνουν πάρα πολύ στην σωστή λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος και μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να κάνουμε πούλωση στα τραύματα. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να παίρνουμε και σε καθημερινή βάση καλά λιπαρά οξέα, όπως μπορούμε να βρούμε σε πηγές όπως είναι τα λιπαρά τα ψάρια. Απλά θέλει λίγη προσοχή γιατί τα λιπαρά τα ψάρια μπορούν να περιέχουν και βαρέα μέταλλα τα οποία είναι νευροτοξικά. Μια πολύ καλή πηγή ωμέγα 3 λιπαρών είναι η ξηρή καρπή, είναι ο λιναρόσπορος, είναι η σπόρη τσία, οπότε μπορούμε και από εκεί να πάρουμε λιπαρά οξέα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά να προσέχουμε αυτά που καταναλώνουμε, να μπορούμε να μειώσουμε οτιδήποτε μπορεί να μειώσει το νοσοποιητικό σύστημα, όπως είναι αλκοόλ, κάπνισμα, κατανάλωση αυθαρχούχων γλυκών, ποτών κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή κυταρική θρέψη. Θεωρώ ότι την εποχή που ζούμε, σαφώς είναι πάρα πολύ καλό να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, γιατί μας δίνουν τις απαραίτητες φυτικές ίνες για να μπορέσει να λειτουργήσει το γαστρεντερικό μας σύστημα. Δυστυχώς όμως, είμαστε απέναντι σε αυτό το σύνδρομο που σας είπα, με την κυταρική υποθρεψία που λείπουν τα θρεπτικά συστατικά. Οπότε θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καταφέρουμε να δώσουμε στο σώμα μας όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να χτίσει την άμυνά του. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εκπληκτικά καλά με συμπληρώματα διατροφής, αρκεί να έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα συμπληρώματα αυτά. Το πρώτο είναι να ξέρουμε να είναι φυτικά, αν ξέρουμε δηλαδή την πηγή των πρώτων υλών. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι που είμαστε στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί η σειρά Delixi όντως έχει εκπληκτικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία είναι σε ορθοκυταρικά, θα τα έλεγα, και μπορούν να μας δώσουν όλα τα θετικά στοιχεία.
Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που έχουν είναι η βιοδιαθεσιμότητα, η οποία αγγίζει το 98%. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ουσιαστικά απορρόφηση 98% των θετικών στοιχείων από τα κύτταρά μας. Το τρίτο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα συμπλήρωμα διατροφής και το έχουν ενταπεληξεί είναι η συνέργεια των θετικών συστατικών που περιέχει. Άρα το θέμα δεν είναι απλά κάποιο συμπλήρωμα να περιέχει 5, 10, 100, 200 συστατικά. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ τους, ώστε να μπορούν το ένα να ενισχύει τη δράση του άλλου και να έχουμε όσο καλύτερο αποτέλεσμα μπορούμε. Θα αναφερθώ πάρα πολύ επιγραμματικά, γιατί ούτως ή άλλως τα είπα παραπάνω τι βιταμίνες χρειάζεται να έχουμε για να έχουμε ενίσχυση του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο το συμπλήρωμα, το οποίο είναι το Multi Energy. Στο κέντρο μας το λένε ο μαγικός ζωμός του Αστερίξ. Είναι στην κυριολεξία ένα εκπληκτικό σκεύασμα, το οποίο περιέχει 139 θρεπτικά στοιχεία, τα οποία δρούν συνεργικά μεταξύ του, με βασικά τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη D, σιλήνιο, B-complex, συνέζυμο Q10. Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και παιδιά από ηλικία από 14 ετών και πάνω, η δοσολογία 14-15 ετών είναι 15 ml καθημερινά. Σε παιδιά συνήθως προτείνω ένα κουταλάκι του γλυκού από ηλικία 7 μέχρι 14, μισό κουταλάκι του γλυκού σε μικρότερες ηλικίες, γιατί θα μας δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα γερό νοσοπαιδικό σύστημα. Για τη βιταμίνη C είπα, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, απλά το εκπληκτικό είναι ότι όντως περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό, ξεφεύγει πολύ πάνω από το από τη συνιστόμενη ημερήσια δόση σε πάρα πολλά τα θετικά στοιχεία. Άρα ουσιαστικά για μένα είναι μια πραγματικά ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό μου. Το δεύτερο που δυστυχώς, και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί το είδα και αφού έστειλα την ομιλία, δεν έχει περάσει το συμπλήρωμα, το Top Form. Το Top Form είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο περιέχει πάρα πολύ B-complex, περιέχει ροδιόλα, περιέχει ginseng. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει πάρα πολλά στοιχεία που μας ενισχύουν και εκεί πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα. Περιέχει μέσα χαλκό, περιέχει ροδιόλα, με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και τη ΣΕΝΤΕ και τη ΣΕ από ό,τι το Multi Energy. Και αυτό προτείνω να το παίρνουμε εναλλάξ. Μία μέρα μπορούμε να παίρνουμε το Multi Energy, μία μέρα μπορούμε να παίρνουμε το Top 4, 15 ml και αυτό. Το τρίτο σκεύασμα είναι το pH, το pH Balance. Το pH Balance είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο θα μας βοηθήσει να εναρμονίσουμε την οξοβασική ισορροπία στον οργανισμό μας. Περιέχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτήν εδώ την εξισορρόπηση, όπως είναι η σπιρουλίνα, όπως είναι όλα αυτά είναι superfoods, η σπιρουλίνα, ο κουρκουμάς. Περιέχει μεταλλικά στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αλκαλικό εξοκυτάριο χώρο. Και όλα αυτά τα στοιχεία παράλληλα μας βοηθάνε στο να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό σύστημα. Και το τελευταίο συμπλήρωμα που θέλω να αναφερθώ είναι το detox, το οποίο μας βοηθάει στο να καθαρίσουμε, γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί να βοηθάμε πάρα πολύ στην καταστροφή των μικροβιακών παραγόντων στο σώμα μας, αλλά όλα αυτά αφήνουν κατάλοιπα. Σαφώς προάγουμε την αποτοξινωτική δράση του οργανισμού μας με τις εκρότητες, αλλά το συμπλήρωμα των detox είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό βοήθημα στο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Περιέχει ένα στοιχείο το οποίο λέγεται MSM, οι περισσότεροι το γνωρίζουν σε συμπληρώματα που έχουν MSM με γλυκοζαμίνη, χοντροϊτίνη, κολαγόνο, γιατί αυτή η ουσία μας βοηθάει πάρα πολύ στις αρθρώσεις, αλλά κάτι το οποίο κάνει και δεν το γνωρίζαμε και ουσιαστικά εγώ το έμαθα μέσα από την Δελεξή, είναι ότι ουσιαστικά κάνει πιο διαφερατή τη μεμβράνη, την κυταρική μεμβράνη, με αποτέλεσμα να φύγουν πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό μας οι τοξίνες και να μπορούν να εισέλθουν πολύ πιο εύκολα όλα τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάπλαση όλων των κυττώνων του σώματός μας.
Είναι πραγματικά μία τριλογία και με έξτρα το μία τετραλογία συμπληρωμάτων διατροφής που για μένα δεν πρέπει να λείπει από κανένα ψυγείο. Είναι συμπληρώματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην κυριολεξία να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας ακόμη καλύτερα, να τον θωρακίσουμε από θέματα θρεπτικών στοιχείων, γιατί όπως είπα στην αρχή, ναι μεν είμαστε συχνότητες, αλλά είμαστε και βιοχημεία, άρα θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δώσουμε στα κύτταρά μας θρεπτικά στοιχεία και επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλαγιάσουμε τις φλεγμονές, να μην έχουμε όξινο pH στον εξωτερικό χώρο και αυτό το πράγμα το κάνουμε με το pH. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θεωρώ ότι έδωσα πάρα πολλές πληροφορίες. Ώρες-ώρες νομίζω ότι μπορώ να μιλάω πολλές μέρες για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Δεν έχω δει αν έχετε ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις διαβάσω και να σας τις απαντήσω σε ίσως ένα επόμενο webinar που θα κάνουμε. Αυτά από μένα. Νομίζω ότι δεν σας μπέρδεψα, ξεκαθάρισα κάποια πράγματα στο μυαλό σας, μαζί με εσάς ξεκαθάρισα και εγώ για το πώς θα μπορέσω να θωρακίσω τον οργανισμό μου. Και αυτό που θέλω εν κατακλείδη να πω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει φόβος γύρω από τον κορονοϊό και όποιες πιθανές λοιμώξεις μπορεί να έχουμε λόγω αυτού. Πραγματικά έχουμε μια εκπληκτική φυσική μέθοδο στα χέρια μας. Έχουμε εκπληκτικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε στην κυριολεξία άτροποι. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω είναι η σειρά του Νεκτάριου να σας πει δύο-τρία πράγματα. Η Γιώτα, λοιπόν, για την αρτιότατη παρουσίασή της. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θέλω να σας πω, για την Τρίτη του Πάσχα, 21 του μηνός, ώρα 9, με τον αγαπητό μας Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Θα σας αποσταλεί ένα email σχετικά με το που πρέπει να απευθυνθείτε για όποιες ερωτήσεις έχετε που αφορούν την εταιρεία, κάποια ραντεβού ιντερνετικά που ενδεχομένως θέλετε να κάνουμε μαζί για τη βοήθειά σας. Να σας ενημερώσω ότι πλέον έχουμε πληθώρα προϊόντων στις αποθήκες της εταιρείας. Ανήκουμε στην κατηγορία που εμείς μένουμε ανοιχτοί και σας εξυπηρετούμε. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και τα λέμε ξανά ιντερνετικά στην επόμενη παρουσίασή μας, 21 του μηνός. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.